Γεια σου Πάρη! Γεια σου Αντώνη! Πω, μιλάμε σήμερα Πάρη, να ξέρεις, από βασικά πολύ καιρό, αλλά από χθες το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ για αυτό το επεισόδιο. Το ξέρω. Και νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί αυτό το επεισόδιο το είχαμε συμφωνήσει, ξέρω εγώ, από την πρώτη μικρή κουβέντα και το είχα ξεχάσει. Το έχω ξεχάσει. Έχω στεναχωρηθεί βαθιά, έχω πληγωθεί. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά θα το ξεπεράσω γιατί θα περάσουμε τέλεια σήμερα. Λοιπόν, να πούμε και στους υπόλοιπους που μας βλέπουν τι είναι αυτό το φοβερό επεισόδιο. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο, για όσους το παρατηρήσανε, είναι ένα επεισόδιο το οποίο έγινε skip το προηγούμενο. Και είναι το 10ο επεισόδιο της σεζόν. Ενώ στην πραγματικότητα το γυρίσαμε μετά. Γιατί 32 της πρώτης σεζόν και 10 της δεύτερης σεζόν, 42. Και 42 προφανώς είναι ο αριθμός ο οποίος έχει την απάντηση για τα πάντα. Άρα λοιπόν σήμερα θα είναι το επεισόδιο όπου θα συζητήσουμε για μας. Πώς το πήραμε από την αρχή και θα ξεμπολέψουμε λίγο το, έτσι ας το πούμε, το ιστορικό μας. Καλά δεν λέω. Το πιστεύω είναι πολύ πλάκα. Κάθε φορά που συζητάμε για αυτά, εμένα μου αρέσει, δηλαδή γελάω, περνάω καλά. Έχει φοβερή πλάκα γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον οπότε έχουμε τύχει να συζητάμε για πράγματα, θυμάμαι πράγματα. Ξέρεις, δηλαδή συνεχώς η ιστορία μεγαλώνει. Δηλαδή, ναι, λέω, ναι. Α, είναι αυτά τα τρία πράγματα. Και μετά έχουμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Το οποίο είναι καταπληκτικό γενικά για το πώς πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται κάποια στιγμή ασύνδετα μεταξύ τους οδηγάνε κάπου που έχει νόημα εν τέλει, ρε παιδί μου, δηλαδή για σένα και it's fun και. Ωραία, οπότε λοιπόν, για πάμε. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, από ποιο έτος θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, νομίζω το. 1991. νομίζω κοίταξε, εντάξει. Η αρχή, ας το πούμε, είναι ότι 2009 μπήκαμε και δύο σχολή. Ναι. Λειτουργεί μηχανική MP. Και μετά, νομίζω πάμε κατευθείαν skip 2010, δεύτερο έτος. Okay. Που ξεκίνησε το σεμινάριο web εφαρμογών του Διονύση και του Πέτρου. Ναι. Που εκεί ξεκινήσαμε σαν τέτοιο, σαν εργασία να κάνουμε το Sourcler, που είναι το προϊόν της εταιρείας. Ωραία, λοιπόν, οπότε βοηθάω λίγο εγώ με το συγκείμενο. Είμαστε δεύτερο έτος, γίνεται ένα σεμινάριο στη σχολή το οποίο έχει να κάνει με ανάπτυξη web εφαρμογών από δύο άτομα. Το Διονύση και τον Πέτρο. Φοβερό σεμινάριο, οπότε συμμετέχω σε αυτό. Ναι, είναι το σεμινάριο αυτό, θα το βάλουμε και αυτό στα links κάτω. Είναι online, τότε τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλό. Πραγματικά ξέρω πολλού που το είχαν παρακολουθήσει. Συγγνώμη, συνέχεια. Όχι, δεν είναι. Αυτό έχει το χαβαλέ του, λοιπόν, οπότε ξεκινάει το σεμινάριο αυτό. Στα πλαίσια του σεμιναρίου, νομίζω εσύ ξεκινάς μια φάση που λες ότι θέλω να κάνω ένα website, θα κάνεις paste κώδικα. Ναι, ισχύει. Και αυτός ο κώδικας θα τρέχει. Ναι. Γίνεται λοιπόν. Όχι, ας πω, αυτό το κομμάτι που θα τρέχει το έβαλε ο Αντώνης μετά. Α, ναι. Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι, ήμουνα στο εξοχικό τότε, κάτι διακοπές, κακά Χριστούγεννο, κανένα Πάσχα, δεν θυμάμαι. Και μου ζητάει ένα παιδί από τη σχολή κάτι για Pascal. Και είχα τη φαϊνή ιδέα. Δεν ήξερα πώς να ψάξω για paste bins τότε. Οπότε λέω: Okay, θα κάνω ένα site γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ χάζευα γενικά με HTML, PHP και αυτά. Το οποίο τι θα κάνει, κάνει paste τον κώδικα και μετά θα τον δείχνει με syntax highlighting. Ναι. Και κάπως το δείχνω αυτό στο Μανούση μετά και μου λέει: Α, ωραία, μου λέει, αφού θα κάνουμε εργασία, μου λέει: Το κάνουμε όλο. ID μου λέει μέσα, τίποτα. Αρχεία τα, ναι, αρχεία τα πάντα, τρέχουν όλα μέσα στο browser. Ήταν ειδικό το αυτό που λέει να τρέχει. Okay. Ναι. Οπότε λοιπόν γίνεται αυτή η φάση. Στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού, το τελευταίο task νομίζω, η τελευταία εργασία ήταν κάντε κάτι, ό,τι θέλετε, σε μια ομάδα που να είναι ολοκληρωμένο και ξεκινάτε και κάνετε αυτό. Σωστά. Ήταν ο Αντώνης νομίζω τότε. Ναι, Θανάσης, Μάριος. Και εσύ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν αυτή η φάση. Εγώ δεν είμαι καθόλου στην ιστορία. Παράλληλα, εγώ εκείνη την περίοδο. Με έχει πιάσει, ρε παιδί μου, αυτή η τρέλα που έχω κάνει την πρώτη φάση με το πρώτο πρόγραμμα που τρέχει και λέω είναι τέλειο, πρέπει, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο αυτό να μπορώ να το δείξω και στους φίλους μου που δεν έχουν σχέση με προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Και κάθομαι και σκέφτομαι, κάνω εξάμεινο και σκέφτομαι ποιος είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό, mobile εφαρμογές. Ναι. Είναι η περίοδος, ρε παιδί μου, που νομίζω η Apple τότε δεν χρειώνει καν συνδρομή για να κάνεις εφαρμογές, μόνο για να τις ανεβάσεις στο store και υπήρχε και το Android. Ήταν αρκετά παλιά. Ήταν το 10, ήταν το store, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια παλιά. Ναι, πόσο ήταν, ήταν πολύ. Και ωραία, λέω, βλέπω τις τιμές. Το iPhone γενικά ήταν και δισεύρετο και πολύ πιο ακριβό, ρε παιδί μου. Λέω, τι έχω εγώ, μπορώ να πάρω ένα Android. Παίρνω ένα Android, ξεκινάω να κάνω Android εφαρμογές. Android εφαρμογές τώρα, εισαγωγικά πολύ μεγάλα. Και φτιάχνω ένα Pizza Tracker τότε. Η πρώτη εφαρμογή. Μα το χρησιμοποιούσαμε στοιχείο. Ναι, το Pizza Tracker. Το οποίο είχε λιώσει. Εμείς το είχαμε λιώσει, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούσε κανένας άλλος άνθρωπος. Ναι, αλλά λιώσει, είχε, ναι, καμιά χιλιάρα downloads. Είχε. Το γιατί θυμάμαι που το σχολιάζαμε. Τέλος πάντων, κάνουμε όλη αυτή τη φάση
Και βρισκόμαστε μετά από κάνα εξάμηνο, νομίζω, αρχές 11, κάπου μέσα 11 εκεί πέρα, και λέμε, γαμώ τη φάση αυτή. Εγώ ήμουν στην παρουσίαση, είχα έρθει και την παρακολουθούσα τότε που είχατε κάνει στα πλαίσια του σεμιναρίου. Θα την βάλουμε και σε link κάτω. Καλά, ναι. Είναι η πιο ντροπιαστική παρουσίαση που έχω κάνει ποτέ και είναι online. Τέλεια. Οπότε λοιπόν έρχομαι στην παρουσίαση, το βλέπουμε, μας αρέσει, συζητάμε, ξέρω εγώ, και τα λέμε και αυτά. Οπότε μετά από κάνα εξάμηνο λέμε, τώρα που έχουμε κατακτήσει το web, ναι, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ID για το κινητό. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Γιατί, εγώ θυμάμαι, γενικά δεν κάναμε παρέα τότε. Είχα κοζάρει τη φάση σου κάνα δύο φορές στη σχολή, αλλά γενικά δεν μιλούσαμε. Και θυμάμαι ότι ήμασταν μια φορά με τα παιδιά και συζητούσαμε για το τι θα κάνουμε για το. Γιατί, εγώ θυμάμαι το εξής, ότι αφού το κάνουμε, μετά αρχίζανε κάπου και λέγανε, α, ξέρεις αυτό που μπορεί να βγάλει χρήματα, τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν τέτοιες ιδέες μέσα στο μυαλό. Απλά κάναμε. Παίζαμε. Οπότε, γενικά αρχίζαμε ξαφνικά και κάναμε πλάνα και ήμασταν σε ένα δωμάτιο στη γραμματεία. Στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Γιατί πηγαίναμε σε δωμάτια εκεί και δουλεύαμε. Και κάπως κάνεις μύτη εσύ, γιατί κάτι είχατε κανονίσει μετά με τον Κόγια, δεν θυμάμαι τέλος πάντων να κάνετε. Και κλασικός πάρεις, ρε παιδί μου, εκεί στη μέση του πουθενά, τρέχεται μια ιδέα. Σου λέω, να σου πω, ψήνεις να κάνεις Android εφαρμογή, μου λέει, ναι, ξέρω εγώ, why not. Από το πουθενά, χωρίς τέτοιο. Και αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι η πρώτη φορά που σε είδα να το σχολιάζεις ήταν στο Open Coffee, γιατί είχες έρθει. Όταν ήμασταν στο Open Coffee. Ναι, οκ. Okay. Ναι, γιατί θυμάμαι μετά βγαίνουν και λες, παιδιά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, λες, και δεν πρόλαβα. Πώς γίνεται να είστε τόσο γαμάτι. Και να κάνω αυτό και όλο. Πλάκα αυτός. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Oh. Και μετά κάπως μας τη βαράει εκεί και λέμε, πάμε να το κάνουμε, ξέρω, και για Android. Στο πιθενά. Γιατί αφού είχαμε κατακτήσει, ρε παιδί μου, ναι, τέτοια. Ναι. Οπότε λοιπόν το πρώτο εκεί πέρα που βγαίνει, νομίζω είναι η φάση ωραία λοιπόν. Τότε τι. Ωραία, κάνουμε ένα step back. Είμαστε αρχές 2011, να πω αυτό. Ναι, ναι. Κάνουμε ένα step back λοιπόν και ξαναλέω το source τότε τι ήταν. Ήταν μια στατική HTML σελίδα. Ναι. Ένα text field, δεν κάνει text editor. Text field. Πάταγες tab και πήγαινε στο κουμπί από κάτω. Αυτό. Έκανε space, τέλος πάντων, αν μπορούσε, έγραψε εκεί πέρα μέσα και πάταγες ένα κουμπί που έλεγε run. Ο κώδικας έφευγε, πήγαινε στο υπόγειο του πάρη. Ισχύει. Δηλαδή, ισχύει. Ένα παλιό μηχάνημα, ξέρω εγώ, ένα desktop. Ισχύει, με no IP, ξέρω εγώ, να έχει. Ένα τέτοιο. Και αφού γινόταν αυτό, έτρεχε ο κώδικας. Γινόταν compile, ήταν μόνο για C, νομίζω, η πρώτη, ναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Γινόταν binary, έτρεχε, έριχνε τον υπολογιστή του πάρ λογικά τις περισσότερες φορές. Και μετά, ρε παιδί μου, αν κατάφερνε, γίνεται και ένα αποτέλεσμα. Αν αυτό γίνεται. Αφού το είχα και schedule, ρε παιδί μου, το ξέρεις τι, απογευματάκι παίζει restart. Στάντα, ρε παιδί μου, το έχουν μπουκώσει, ξέρω εγώ, παιδιά του Πολυτεχνείου με Fort Bombs. Αυτά, ναι, δηλαδή στην αρχή ήταν το ότι ο άλλος έβαζε ένα sleep για πάντα, οπότε μετά μάθαμε να το κόβουμε αυτό. Αλλά ναι, μετά βάζανε και τα Fort Bombs και άλλα, ρε παιδί μου, ωραία, τα οποία δεν ήταν καν, παιδί μου, σοβαρό hacking, αλλά. Όχι, δεν ήταν. Απλά γεμίζανε τη μνήμη, α το πούμε, του σερβερ. Αλλά άντως ήταν σε ένα desktop στον υπολογιστή. Και θυμάμαι ότι κάπως συνεννοούμαστε μετά στη σχολή του πώς θα κάνουμε το να παίζει στο Android. Και προσπαθούσαμε κάπως να το βρούμε με τα post requests και με αυτά. Και θυμάμαι ότι ήταν. API. Το API, ναι, και ήταν όλο κώδικα στο production κατευθείαν. Δεν υπήρχε API και τέτοια πράγματα. Άνοιγα το server και έγραφα εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν η φάση, ξέρω εγώ Android Studio. Όχι, Eclipse ήταν τότε νομίζω. Δεν γράφαμε καν στο Android. Δεν υπήρχε το Android Studio. Eclipse ανοιχτό εγώ δίπλα. Δίπλα εσύ, Vim στο server. Α, έλα, ρε, αλλάζει λίγο αυτό το field να το κάνουμε έτσι. Για μένα ήταν φοβερό σημείο αυτό, γιατί γενικά βαριόμουν πάρα πολύ στη σχολή, φίλε. Δεν μπορούσαμε τίποτα να βρω ρυθμό. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που συνέβη. Εντάξει, δεν ήταν, ρε παιδί μου, κάνον τη σχολή, αλλά ξέρεις, σε αυτό το πλαίσιο που ξαφνικά άρχισα να. Μα και έγινε, λέω, wow, δεν να κάνουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά τότε νομίζω ήταν η φάση που άρχισαμε να χαιρόμαστε πάρα πολύ και αρχίσαμε να μαζευόμαστε και σπίτι. Mm-hmm. Σε μένα, σωστά, στο πατρικό μου το παλιό. Όπου εκεί πέρα έχουμε κάποια στιγμή το μεγάλο release. Νομίζω. Ναι. Φτάνουμε εκεί. Φίλε, νομίζω θυμάμαι και ημερομηνία αυτού του release. Νομίζω πρέπει να είναι 22 Απριλίου του 2011. Αλήθεια. Να το τσεκάρουμε, ναι. Okay. Και νομίζω ότι το είχαμε πει αλφα release ή beta release, κάτι τέτοιο. Μάλλον beta. Λέγαμε θα είναι γκάμα και τέτοια. Είχαμε κάτι. Τα θυμάμαι, θα σου πω. Αλλά 22 Απριλίου του 2011 πρέπει να ήταν το beta release γενικά. Λοιπόν, εγώ εκεί πέρα μαζευόμαστε σπίτι του Πάρη που νομίζω θα κάναμε release στο Android στο store. Μπράβο. Κάτι ένα τέτοιο ήταν συνδυασμό. Όπου και καλά θα κάναμε release στο API, α πούμε, τη εφαρμογή. Ναι. Και εκεί πέρα θυμάμαι, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς πάμε, ξεκινάμε, τίποτα δεν έπαιζε, τα ψιλοφιλουπώνουμε και αυτά. Περνάει, ρε παιδί μου, κάνα δύο τρία ώρα, έχει πάει βράδυ, παλεύουμε εκεί πέρα να κάπως να το κάνουμε να δουλέψει και θυμάμαι την επική ατάκα. Έχω πάει και έχω βρει εδώ κάπου κουπόνια, νομίζω πιτσαφάνι. Δεν έχω ρηβεί. Και έρχομαι και σου λέω,
Ωραία, πάρε, θα φάμε και πίτσα, ξέρω εγώ, μία σε μία. Δεν θυμάμαι, κάνει μια πλακία τέτοια, ρε παιδί μου. Οπότε έρχομαι λοιπόν, πάει, έρχεται ο Deliveras, δίνει το κουπόνι, ρε παιδί μου, και αυτά, πληρώνω, φεύγει. Και μετά είχα δύο κουπόνια εγώ για κάποιο περίεργο λόγο, δεν θυμάμαι γιατί. Οπότε έρχεσαι και μου λες, Αντώνη, το βλέπεις αυτό. Χρακ, και μου το σκίζεις. Αλλά έκανα από τα νεύρα μου εντελώς επειδή δεν έπαιζε και νόμιζα ότι έσκησα το χρησιμοποιημένο. Και είμαι βάση φάση. Έτσι να κλάψω και το κουπόνι μου, ξέρω εγώ το οποίο έχασα. Που εντωμεταξύ τότε πίτσα φάνε έπαιρνε πάντα ένα συνένα, δεν είχε καν νόημα το κουπόνι. Αλλά μόνο ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή είχα πονέσει πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα πίτσα φάν. Δεν θυμάμαι. Ναι, γι' αυτό δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύτιμο αυτό το κουπόνι. Ήταν πιο πολύτιμο πίτσα φάν. Ήταν πιο πολύτιμο από πίτσα φάν. Ήταν φοβερό γιατί νομίζω ότι ήταν το χρησιμοποιημένο. Αυτό χρησιμοποιήσαμε. Όχι, το δεύτερο. Ναι, και κάνουμε. Νομίζω το καταφέραμε την παραεπόμενη μέρα το release. Δεν άρεσε πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, είχαμε ρε παιδί μου ένα τέτοιο που τότε version controls, APIs και αυτά δεν ήταν τίποτα. Ναι, εσύ πότε ξεκίνησε να βάζει version control και τέτοιο στο. Εσύ πήρε κατευθείαν Git ή πέρασε όλο το τέτοιο που έχουμε κάνει, το ταξίδι στο version control. Εγώ είχα φέρει το Mercurial τότε. Τρέλα ναι, μερικά λεπτά. Αυτό το είχα ξεχάσει, λέγε. Νομίζω υπήρχε κάποιο SVN που κάπως. Ναι. Το SVN δεν είναι κάτι ποτέ που δουλεύει. Εντάξει, ήταν... Πρόσεξε. Φαντάσου ότι είναι, όταν κάνεις φαντάσου commit, σαν να λέμε ότι είναι και push ταυτόχρονα. Χοντρά. Okay. Αν πρέπει κάπως να το μαζέψουν, είναι centralized. Η μεγάλη διαφορά του Git είναι ότι ήταν distributed. Okay. Ο καθένας, το Git είναι τοπικό και ναι, ξέρεις, κάνεις share τα objects. Το SVN είναι κεντρικό, αυτή είναι η διαφορά του. Okay, άρα λοιπόν εγώ δουλεύω πάντα σε ένα κεντρικό repository. Του στείλανε σε αεροπλάνο, δεν μπορεί να κάνει commit, κάτι τέτοιο. Okay. Γιατί είχε τη λογική κιόλας ότι είναι πάνω από LAN το SVN. Νομίζω έτσι ήταν αυτή. Okay. Ήταν η κουλτούρα του SVN. Είμαστε όλοι στο γραφείο, apparently, και κάνουμε commit σε τέτοιο. Ναι. Anyway, ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε κάποιο SVN στην αρχή. Μετά κάποια στιγμή λέμε δεν είναι cool το SVN. Ναι, γιατί ναι. Όλοι πηγαίνανε στο. Τότε έπαιζε πάρα πολύ και το Mercurial και το Git. Ναι, νομίζω ναι, το Facebook είχε πάρα πολύ Mercurial και ακόμα νομίζω έχει, αν δεν κάνω λάθος. Και η Google είχε Mercurial πάρα πολύ. Η Google είχε και SVN και Mercurial και τότε ήταν η φάση με το Linus ο οποίος πήγαινε και έκανε ομιλίες και τους έλεγε ότι ξέρω εγώ, ήσταν ένα μάτσο σκουπίδια επειδή δεν είχε Git και κάτι τέτοια. Όπου και αυτή είναι επική ομιλία στην Google για το Git. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω είχαμε κάνει και ένα σαν session ναι. Τότε που πώς δουλεύει το Mercurial και τι διαφορές έχει, πώς θα το κάνουμε. Α, ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Είχαμε γενικά διάφορες, είχαμε στην κουλτούρα διάφορες διαδικασίες, σερέμονες, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Ναι, γιατί η φάση ήταν ότι απλά ήμασταν 5 άτομα, ναι. Τα οποία έτυχε... Για κάποιο περίεργο λόγο να βρεθούν μαζί, ρε παιδί μου, και να δοκιμάσουν να κάνουν πράγματα μαζί. Και απλά ο καθένας, ξέρεις, διάβαζε κάτι, μάθαινε κάτι και προσπαθούσε αυτό να το κάνει σε τους άλλους. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί νομίζω μήνα σε μήνα, σαν άτομα, μάθαιναμε 10 φορές περισσότερα πράγματα. Ναι, σίγουρα. 100%. Φοβερό. Και μετά ήταν που αρχίσαμε. Βασικά, συγγνώμη, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω. Και κάπου εκεί με το Mercurial είναι που λέμε, θα πάμε. Θα γυρίσουμε σε Git. Το Mercurial ήταν για κάνα δίμηνο τρίμηνο, νομίζω. Δεν κράτησε πολύ σαν περίοδο. Ναι. Έλα μου ντε. Όχι, ξέρεις τι. Νομίζω ότι γυρίσαμε σε Git όταν εγώ ήμουν στο Cambridge. Τόσο μετά ήταν. Ήταν, νομίζω, κράτησε ένα χρόνο. Το okay. Mercurial και βάλε. Πάντως η λογική ήταν. Μπράβο. Γι' αυτό και η πρώτη έκδοση του Sorcerer που. Ωραία, το Sorcerer σιγά σιγά παράλληλα εξελισσόταν και από εκεί πέρα που είχε αυτό μετά έκανε και login, είχε τα αρχεία σου, τα οποία αρχεία πώς ήταν. Στη βάση δεδομένων, ρε φίλε. Λοιπόν, ήταν όλο ο γράφος των αρχείων με parent ID, νομίζω, ID αρχείου, contents και αυτά σε μια MySQL. Μια χαρά δουλεύει, γιατί. Βέβαια, άμα ήθελες να κάνεις ένα listing των αρχείων. Ναι, άμα είχες, επειδή αυτό μετά πήγε να κάνει ιεραρχικό query και το πήγε να το φορτώσει όλο με τη μία, ανέβαζε 10 φακέλους μέσα. Κατάλαβε. Το θέμα ήταν ότι. Βασικά η Postgres έχει πολύ καλύτερη διαχείριση νομίζω για recursive queries, by the way, άσχετο. Αλλά ναι. Ναι, το κάνουμε με ένα πελάτη τώρα, εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά νομίζω πάει μέχρι ένα επίπεδο μετά και το query είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι γενικά καλή. Ναι. Αλλά η φάση θα είναι αυτή. Οπότε έχουμε τα αρχεία πεταγμένα στη MySQL, έχουμε πεταγμένα PHP αρχεία τα οποία είναι το ένα, το API. Ναι. Το οποίο στέλνει API.php. Ναι, αυτό. Είναι το άλλο, ρε παιδί μου, το index.php που είναι απλά η σελίδα, ρε παιδί μου, που δείχνει και αυτά. Έχουμε βάλει ένα login, έχουμε βάλει κάτι μικρά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί πέρα νομίζω είναι η fast migration σε file system.
Εκεί πρέπει να είναι. Δεν έχω περάσει κάτι. Όχι. Είσαι πιο καλός από μένα στις ημερομηνίες. Αυτά τα τεχνικά δεν θυμάμαι τόσο. Έχω πιο πολύ άλλα στο μυαλό μου, θα σου πω. Okay, οπότε κάνουμε αυτή τη φάση. Ναι. Και η κυβέρνηση ήταν εντάξει, μεγάλο epic φάση το πώς θα πάρουν αρχή από τη MySQL. Τα οποία προφανώς είχαν σπάσει φάκελο. Δηλαδή, μπορεί να έχει ρε παιδί μου τον parent φάκελο και το παιδί να σου λείπει ο μεσαίος και εγώ για τέτοια πράγματα. Εντάξει. Migration ήταν από τα λίγα. Δεν ξέρω καν πόσο τη εκατό των αρχείων. Αλλά έπαιξε. Έπαιξε. Δεν είναι καν το καλύτερο migration που έχουμε κάνει. Το καλύτερο migration ήταν MySQL στη Mongo. PHP και MySQL σε Django και Mongo. Αυτό είναι πιο μετά. Αυτό είναι νομίζω τεχνικά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει ποτέ νομίζω. Δηλαδή κάναμε migrate σε άλλο stack και άλλη βάση δεδομένων με zero downtime. Ήταν βέβαια 6 μήνες πρόσωση έτσι. Ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Anyway, αλλά αυτό ήταν μετά γιατί θυμάμαι ότι ήμασταν στο Cube τότε. Ναι. Ήταν στα πρώτα γραφεία πριν την ελληνική εταιρεία. Πριν ανοίξουμε την ελληνική εταιρεία. Και κάπου εκεί τέλος πάντων νομίζω τώρα μετά το beta release που είναι Απρίλη του 2011. Αρχίζουμε νομίζω και μπλέκουμε με διαγωνισμούς. Ήταν τόσο πίσω, τόσο ήταν. Ναι. Okay. Και τότε είναι που το καλοκαίρι ερχόμαστε στοιχείο με τον Χρήστο. Τότε είναι αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Ερχόμαστε στοιχείο με Χρήστο και αρχίζουμε μετά και μπλέκουμε με διαγωνισμούς. Ναι, η φάση ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς. Για δεδομένα μας πάρα πολλούς συμμετητές οι οποίοι λέγανε γάμο τις φασούλες. Ναι. Να το χρησιμοποιούσε. Οπότε λέμε, εντάξει, θα βγάλουμε λεφτά. Ναι. Είναι και η φάση τότε, ξέρω εγώ, παίζει πάρα πολύ Stanford, Silicon Valley. Educational Trip, παίζει όλα αυτά. Α, είχε και πάει και ο Μάριος τότε στο Educational Trip, ρε παιδί μου. Οπότε είχε φέρει λίγο έτσι, λίγο culture, ας πούμε, μέσα. Ναι, που το Educational Trip ήταν ένα ταξίδι που δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα. Το ξέρω. Αλλά το οργανώνανε, νομίζω, η κοινότητα Ελλήνων του Stanford. Ή τέλος πάντων τη ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα. Γιατί είχε και Berkeley, νομίζω, δεν είχε μόνο Stanford. Ναι. Και αυτό που κάναμε ήταν ότι έκανες κάποια applications, διαλέγανε με κάποια κριτήρια και απλά σου είχαν χορηγίες και σε ταξιδεύανε στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, σε όλη την περιοχή, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στην Καλιφόρνια. Σε κάνανε μια βόλτα, σου δείχνανε και καλά έναν αέρα λίγο διαφορετικό και σε γυρίζανε μετά πίσω. Εσύ έλεγες ο Παρτάρα, μου ξέρω. Όχι, γενικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω το πώς το κάνανε. Μπαίνε σε lectures, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά από εκεί. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εγώ τότε νομίζω το σνόμπαρα σε ένα βαθμό. Γιατί κοίταξε, θα σου πω ότι τον έχω αυτό τον γκάλο στον εγκέφαλο μερικές φορές επειδή εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό τότε. Γιατί ήμουν αγκασμά, σαν φοιτητή εντελώς δεν το καταλάβαινα. Λέω εντάξει, μωρέ, λέω τώρα, οκ, καλό είναι να πάμε να περάσει καλά. I don't get it. Τώρα δηλαδή που το ξανασκέφτηκα, φαντάζομαι ότι κάτι το οποίο τότε ήμουν σκεπτικός απέναντί του, skeptical. Τώρα λέω. Ξέρεις, το λέγα και μου άρεσε. Ενώ είπα, λέω, α, ναι, το educational trip, λέω, wow. Okay. Κοίτα, ο βασικό λόγο που το σνομπάραμε είναι ότι επειδή ήμασταν γκασμάδε και δεν ήμασταν καλοί φοιτητέ, δεν μα παίρνανε ποτέ να πάμε. Οπότε αναγκαστικά, ξέρει. Όπω και Εράσμου και τέτοια πράγματα. Τίποτα. Είναι για άλλου που ασχολούνται με τη σχολή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με του διαγωνισμού επειδή μα λέγανε παιδιά, μπλεχτείτε. Which made sense γενικά, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις είσαι κάτι, κάνεις κάτι, σου λέει κάποιος αυτό και μετά υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί, κάποια τέτοια, ναι, το καταλαβαίνω, θα πας εκεί και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος, αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν το e-innovation της ΑΣΟΕ. Νομίζω ο πρώτος διαγωνισμός ήταν το Startup Live. Εκεί που γνωρίσαμε και τον Παγώνη και τον Δημήτρη. Και το Δημήτρη! Ναι, ρε, το θυμάμαι σε χθες, γιατί επειδή είναι ψηλός. Θυμάμαι ότι ήμασταν στο. Και εγώ είμαι κοντός κατά επέκταση. Θυμάμαι ότι ήμασταν στον πάγκο. Γιατί είχαμε ένα πάγκο. Το Startup Live Athens ήταν ένα event στο οποίο νομίζω ήταν. Γενικά ήταν γερμανικό event. Και μετά το κάνανε. Κάπως, ναι. Το κάνανε και στην Ελλάδα. Και πήγαινε εκεί και ήσουν ένα Σαββατοκύριακο. Τρεις μέρες, δεν θυμάμαι πόσο. Φουλών εκεί. Γαμάτο ρε φίλε, πολύ ωραίο. Ωραία περνούσαμε. Γαμάτο. Υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτά και από τα πάντα. Λοιπόν, και πήγαινες εκεί και δούλευες στην επιχειρηματική ιδέα. Ναι, σωστά. Οπότε εμείς λέμε, ρε παιδί μου, έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο. Ναι. Ό,τι είναι. Και ερχόταν ο κόσμος και το έβλεπε, ίσως επενδυτές, ίσως άλλοι. Και θυμάμαι εκεί κάποια στιγμή. Θυμάμαι πρώτα απ' όλα ότι σκάει ο Δημήτρης. Και θυμάμαι ότι ήταν στον πάγκο και κοίταζε και ρωτάει και μαλάκα λέω αυτό είναι θεόρατο. Πώς είναι έτσι. Και τέλος πάντων έτσι γνωρίσαμε γιατί το θυμάμαι. Είχε μείνει και μετά πέρασε και έφυγε, ρε παιδί μου. Και εντάξει, εκεί ήταν και συμμετείχε και ο Παγώνης.
Ναι, ο οποίος τον σπαθούσα για πάρα πολλά χρόνια μετά. Ρε, δεν το, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη είχε πει την επική ατάκα. Η ομάδα μας έχει aggregated, ξέρω εγώ, 52 χρόνια εμπειρία στο software. Κάτι ένα τέτοιο νούμερο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Γιατί απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, όντως είχαν πάρα πολύ εμπειρία. Ήταν πολύ καλοί προγραμματιστές με πολλά χρόνια εμπειρία όλοι τους, ρε παιδί μου, σε διάφορες εταιρείες. Κάνανε τότε το... πώς λεγότανε? Μίσουμ. Μίσουμ, το οποίο ήταν ένα aggregation από νέα, το οποίο προσπαθούσε να σου δώσει sentiment και να σου δώσει τις διαφορετικές πλευρές, ναι, από κάθε... ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι γαμμάτος φάσης. Ναι. Anyway, τον έβλεπα, είναι και πολύ κόκκιρε, φίλε ο Δημήτρης, και εγώ μια φάση... Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, Είναι πολύ κόκκι. Μπορώ και εγώ να κλωτσίσω σαν άνθρωπος, οπότε ήμουνα... Τέλος πάντων, ναι, όχι, έχει πολύ κακό onboarding ο Γιάννης τότε. Παίρνει πρώτο βραβείο, εμείς παίρνουμε δεύτερο. Ναι, και εκεί πέρα είναι που το μισούμε ακόμα περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Εσύ βέβαια κρατάς επαφή με τον Γιάννη. Ναι, μιλούσαμε κατά καιρούς, δηλαδή... σε άσχετες φάσεις, εντάξει. Γιατί εμένα αυτοί οι τύποι, επειδή μου είναι πολύ περίεργοι, που όμως έχουν κάποιο ενδιαφέρον, μου με εξτάρουν, οπότε... Γιάννη, για σένα μιλάμε. ναι, δηλαδή τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Και μετά... Και ταυτόχρονα τότε με παίρνουν και στην εταιρεία του Δημήτρη για προγραμματιστή. Ήταν η πρώτη μου δουλειά τότε, by the way. Από εκεί ξεκίνησε. Ήταν σπάνω με αυτό, ναι, το ένα. Ναι, 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 ναι. Και μετά έχουμε Innovation από ASOE. Ναι, στο οποίο παίρνουμε πάλι δεύτερη θέση. Μπράβο. Γιατί πρώτο είναι το Kiosk. Ναι, το iKiosk. iKiosk. Intel τώρα, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. iKiosk. Ναι, παίρνουμε δεύτερη θέση και τσεπώνουμε ένα χιλιάρικο από εκεί. Not bad. Και νομίζω είχε και κάποια, νομίζω, servers και κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτά τα λάτρευα πάντα τα παίρναμε τζάμπα servers. Ναι. Μετά Sky Meety, IST College. Αυτό ήταν γαμάτο. Γιατί τσιμπάμε πρώτο βραβείο 10 χιλιάρικα εκεί. Τα οποία γίνονται με τη μία invest. Ναι, γίνονται, όντως γίνανε invest αυτά τα λεφτά. Αλλά θέλω να το εξής, εκεί ήταν μέχρι 4 άτομα. Ήταν μέχρι 4 άτομα και πρόσεχα και του λέω, παιδιά, είμαστε 5 του στυλ. Και λένε, οκ, okay, και λέμε, οκ, okay, τι προσκιά θα κάνουμε. Αυτό θα μπει, δεν ξέρω. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και λέμε, τι θα κάνουμε. Επειδή ο Αντώνης δεν ήταν από την αρχή, θα πούμε, παιδιά, η founding ομάδα είμαστε 4. Και πάμε, υποτίθεται, 4 δηλώνοντας, και όταν παίρνουμε το πρώτο βραβείο, εσύ κάνουμε νόμιμα και δεις και καβαλά στο μολύβι. Στη φωτογραφία. Και έτσι βγάζουμε φωτογραφία εκεί 5. Εντάξει. Δεν το θυμόμουν ποτέ, να ξέρεις. Ναι, όχι, φίλε, αυτό ήταν φοβερό. Γιατί εγώ άστα να χωρίσω, λέω, δεν γίνεται. Λέω. Και ψάχνω να βρούμε τον τρόπο. Έχουμε πάει 12 τώρα κάπου. Ναι, τώρα είμαστε, νομίζω, αρχές 12 κάπου εκεί. Αρχές μέσα 12 κάπου, γιατί για να βγει και ο διαγωνισμός. Και με αυτά τα 10 χιλιάρικα. Με τη μία κάνουμε book ταξίδι, λέμε, λοιπόν, ωραία, έχουμε ακούσει για το Σαν Φρανσίσκο, το Πάλο Άλτο και όλα αυτά τα sexy πράγματα. Λέμε, θα πάμε εκεί πέρα, θα σηκώσουμε καμιά 10-20 εκατομμύρια, ρε παιδί μου, σε funding. Ναι, 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 ναι. Θα τα φέρουμε στην Ελλάδα, θα καθόμαστε πάνω τους και θα κάνουμε ζωάρα. Οπότε, λοιπόν, κλείνουμε εισιτήρια. Λέμε, είμαστε 5, πρέπει να πάμε στο Σαν Φρανσίσκο, στην ευρύτερη περιοχή για 10 μέρες. Bay Area. Τι, είχαμε πάει για 3 εβδομάδες. Όχι, ρε, δεν ήταν τόσο. Ναι. Ναι, τρεις εβδομάδες. Ναι, ήταν τρεις εβδομάδες. Ωραία, φιλωρία είχαμε περάσει. Ναι. Λοιπόν, και κλείνουμε. Οπότε λέμε ότι ξέρεις τι, τα αεροπορικά είναι τόσα. Ναι. Και τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσαμε προχωράμε να μένουμε downtown, ρε παιδί, με τίποτα και τράμα με τα κινούμαστε. Ναι, 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 ναι. Αυτοκίνητο και ξενοδοχείο. Οπότε λοιπόν το μόνο ξενοδοχείο το οποίο έκανε σκορ ήταν. Ποιο? Good night in στο Redwood City, φίλε. Ωραία, φίλε. Good night in στο Redwood City. το Redwood. Μοτέλ. Σωστά. Το Redwood, λοιπόν, είναι μια περιοχή στη μέση του Πάλο Άλτο και του Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Το οποίο, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα μοτέλ που βλέπεις στις ταινίες και λες εδώ πέρα, ξέρεις, τον σφάξαν αυτόν. Ναι, 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 ναι. Με νέον φώτα, ξέρω εγώ, απ' έξω και έτσι. Και θυμάμαι ότι είχαμε πάρει δύο δωμάτια τα οποία εν τέλει επικοινωνούσαν και ήμασταν 5 άτομα σε τετράκλινο. Σωστά. Οπότε ο ένας έκανε rotate κάθε βράδυ για το οποίο θα κοιμηθεί. Ποιος ήσουν εσύ αυτός που έκανε rotate? Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ήσουν εσύ και ο Μάριστος που έκανε rotate. Και γενικά ήταν το χειρότερο μου να κοιμάμαι, μάλλον. Δεν το καθόλου, τα απέφευγα κάθε φορά, δεν φαντάζεσαι πώς. Είχαμε πάντως δύο δίκλινα, μπράβο, δύο δίκλινα με το τέτοιο. Επική φάση, εντάξει, έχουμε κάνει. Κλείνουμε αυτοκίνητο. Νομίζουμε. Εγώ θυμάμαι το που κλείνουμε, γίνεται η πρώτη κόμπλα που μας λέει ο άλλος, επειδή είστε κάτω των 20 κάτι, 23, δεν θυμάμαι πώς ήταν το όριο. Έχετε super extra λεφτά να πληρώσετε σε τέτοιο. Ναι, 22, κάπου εκεί, ναι. Έχετε να πληρώσετε ασφάλεια full παραπάνω και εκτός από την ασφάλεια.
θα σας συνέστηνα να πληρώσετε και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Γιατί λέει έτσι ακουμπήσετε κάποιον στην Αμερική, θα μείνετε για πάντα κλειδωμένοι εδώ πέρα, να σας φυλακίσουμε και κάτι τέτοιο. Και είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, ψαρωμένοι τώρα. Να ξέρεις, είναι μόνο ένα πήρε άντε να οδηγήσει. Εγώ. Παρ' όλα αυτά, οδηγούσαμε όλοι. Καλά, ναι. Ναι, γιατί άμα νομίζω για καθέναν από εμάς ήταν πολύ παραπάνω και εγώ νομίζω. Όχι, θα σου πω, εσείς δεν μπορούσατε καν να πάρετε άδεια. Γιατί ήταν η χρονιά που γινόμασταν 21, επειδή είχε περάσει ο Φλεβάρης, εγώ ήμουν 21. Εγώ και ο Μάριος. Όχι, ρε, αφού. Εγώ σίγουρα για τη γενέθλιά μου τα είχα κάνει εδώ, 100%. Ο Θανάσης δεν μπορούσε για τη γενέθλιά μετά από μένα. Ήταν τέλος πάντων στο. Γιατί κάναμε και τα γενέθλιά του Θανάση στο. Α, ναι, όχι, το πήγαμε αλλιώς. Ότι επειδή εγώ είμαι μεγαλύτερο, θα πάρω εγώ την άδεια. Αν είναι μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, μήνε διαφορά. Και πάμε να σηκώσουμε φράγκα στην Αμερική. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, έχουμε κάνει contacts από εδώ πέρα, έχουμε βρει οτιδήποτε Έλληνες investors και αυτά μπορούσαμε να μας κάνουν κονέ από εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε κλείσει καμιά δεκαριά meetings. Ναι. Από εδώ. Ναι. Και γενικά με κόσμο, όχι μόνο με investors. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε μπορούσαμε να βρούμε και ήταν εκεί, είχαμε και στο Πάνο και στο Γιάννη δεν είχαμε. Ναι, ναι, το Πάνο δεν τον είχαμε δει τότε. Τότε είχαμε δει νομίζω μόνο το Γιάννη. Μόνο το Γιάννη, ναι. Ο οποίος είχε σκάσει με ένα πατίνι στην Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Καλά, ναι, 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 ναι. Είχε σκάσει με ένα πατίνι στη Σαν Φρανσίσκο. Γίνεται λοιπόν αυτή η φάση. Μας κάνουν και αρκετά κονέ τα παιδιά από εκεί πέρα. Μιλάμε με τα παιδιά που ήξερε ο Μάριος από το Educational Trip λόγω του ότι είχε πάει ένα χρόνο πριν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, οπότε και αυτοί μας βοηθάνε με άλλα κονέ. Γενικά πάμε σε μίτιξη, μας λένε καλή φάση, ευχαριστούμε άμα κάνετε καμιά σοβαρή δουλειά, ελάτε μας πείτε ξέρω εγώ περισσότερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απογοήτευση. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάτι φωτογραφίες, θα τις πούμε, κάπως έχεις και εσύ ένα κάνεις share. Εντάξει, σε Google Photos εσύ, αυτά όλα. Google Photos εγώ. Πολύ ωραία. Υπάρχουν φωτογραφίες, ξέρω εγώ, που φοράμε κάτι κοστούμια, εγώ τουλάχιστον που δεν είναι από νούμερα, ένα αλλού, από κάτω φοράω κάτι σπορτέξ. Είναι σαν παροδία όλο αυτό. Εκεί πέρα έχουμε επική φωτογραφία που ένα από τα πρώτα βράδια λέμε ρε παιδί μου, OK, πάμε να παρτάρουμε στο downtown. Να πάμε σε να πιούμε μια μπύρα, ξέρω εγώ, downtown Σαν Φρανσίσκο. Οπότε φεύγουμε. Σαν Φρανσίσκο είναι το φοβερό ότι όσο έχει ήλιο, έχει ζέστη. Και το απόγευμα, μιλάμε, πέφτει. Εντάξει, είναι ειρηνικός ωκεανός, ξέρω εγώ, τα είχαμε δει όλα. Οπότε φεύγουμε χαλαροί εμείς που καμισάκια και αυτά, ξέρεις, ωραία, ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε τέτοιο. Και φτάνουμε στο Σαν Φρανσίσκο, έχει πέσει ο ήλιος και τρώμε ένα κρύο. Μαλάκα, ήταν τρελό το κρύο. Το θυμάμαι σε αυτές, γιατί ήμασταν έξω από το Τζιραρντέλι. Για να πάρουμε τις σοκολάτες. Και ήταν μάλιστα Halloween, είχε αυτές τις σοκολάτες που είχε μέσα την Κολοκύθα. Κορυφή αυτές τις σοκολάτες. Κάθε, επειδή νομίζω έχω ξαναπάει Σαν Φρανσίσκο τέτοια εποχή, είναι φοβερές αυτές οι σοκολάτες. Ναι, είναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θυμάμαι είναι πρώτα απ' όλα είναι δύο πράγματα. Πόσο δύσκολο ήταν να φάμε καλά και να μην δώσουμε ένα σκάσμο λεφτά. Απίστευτο. Που γενικά τη βγάζαμε στο τέτοιο, στο University Cafe, στο Palo Alto που είχε τζάμπα refill. Έχει κλείσει, by the way, λογικό με τόσο refill που έκανε. Και είχε, είχε μια χαζοσαλάτα με κάτι μέσα κρεατάκια που ήταν λίγο OK. Αλλά αυτό το οποίο θυμάμαι είναι ότι τότε δεν έπαιρνα καθόλου καλά το αρνητικό feedback. Ναι. Καθόλου καλά. Και θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ήμασταν στο Στάνφορντ, γιατί πηγαίναμε τακτικά στο Στάνφορντ να καθόμαστε και. Εμένα μου την έδινε, by the way, αλλά OK. Προτιμούσα να πηγαίνω σε Starbucks, σε κάτι λίγο πιο εμπορικό. Anyway. Εμένα μου άρεσε η University Cafe που ξαναπήγα. University Cafe, ναι, μέσα. Ναι, αυτό. Μέσα. Αλλά μέσα στο Στάνφορντ για κάποιο λόγο μου την έδινε. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το συμπάθησα πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο ελκυστικό. Ναι, δεν μου άρεσε νομίζω που έμπαινα στο πανεπιστήμιο και ήταν τίγκα Starbucks, Subway, τέτοια. Αυτό κάπως με χάλαγε. Ενώ το Berkeley που ήταν πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα, ίσως δεν ξέρω. Berkeley, εγώ θυμάμαι το Halloween Party, αλλά θα πω μετά. Ναι. Συνέχισε. Θυμάμαι λοιπόν που είμαστε και νομίζω μιλάμε εμείς οι δύο με έναν τύπο από τη Citrix στην Πάτρα. Που μας έχουν κάνει ένα κονέ. Και κάποια στιγμή του δείχνουμε το εργαλείο. Και αυτός ήταν πάρα πολύ επικριτικός εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν μαλάκας κι αυτός, γιατί είχε γίνει αγενής και κάποια στιγμή, ενώ του μιλάμε, λέει, ξέρω εγώ, και εγώ λέω, αν έβλεπα κάποιον πάλι, λέω να το χρησιμοποιεί αυτό, λέει, θα τον απέλεια. Και του λέω, και τάκ, και κλείνω την οθόνη. Ωραίος, μίλε. Νομίζω μαζί μιλούσαμε μαζί. Δεν το έπαιρνα καθόλου καλά το αρνητικό feedback τότε. Είχαμε την εξή κάνει πολλά ραντεβού, γιατί θυμάμαι, ρε παιδί, να πάμε σε δύο ομάδες και να κάνουμε τώρα. Δηλαδή,
Προσπαθήσαμε. Ναι. Ήταν κακό το timing. Όχι, όχι. Ήταν καλό το timing, το προσπαθήσαμε. Κακό ήταν το timing. Εγώ θα το κάνω πιο μετά αυτό. Εντάξει, ήμασταν πολύ αρχή. Όχι, όχι. Νόμιζα ότι το λέγεις με την έννοια ότι είχαμε πέσει σε ένα timing εποχής και αγοράς. Ότι... Και εγώ αυτό το οποίο θυμάμαι γενικά ήταν το ότι στην ουσία πηγαίναμε και του λέγαμε φέρτε μας κάποια εκατομμύρια να πάμε να το χτίσουμε στην Ελλάδα. Δεν με ξέρεις από χθες. Δεν με ξέρεις. Είμαι ένα 20χρονο σκασμένο μικρό ναι, ναι. πράγμα το οποίο ήρθε από την Ελλάδα να σου πάρει 10 εκατομμύρια. Δεν ζήσαμε 10, νομίζω γύρω στα 1,5 με 2. Ναι, 1,5 με 2. Να τα πάρει και να πάει στην Ελλάδα, θα τα κλωσίσω και θα στα φέρω περισσότερα. Θυμάσαι πώς μα κοιτούσανε επειδή ήμασταν 5 co-founders. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να ξαναέχει γίνει αυτό, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει ξαναγίνει σίγουρα. Δεν νομίζω ότι 5 co-founders. Δεν το έχει δει ποτέ. Δεν το έχω δει. Δεν γίνεται να είμαστε οι μόνοι τραμπαρίφε στον κόσμο, υπάρχουν και άλλοι τραμπαρίφε. Δηλαδή δεν είναι. Το Facebook ήταν 4. Α, είδες. Και εμείς 5. Είμαστε καλύτεροι. Ναι. Για πες. Τίποτα. Καλά, εκεί πέρα τελευταίο γιατί νομίζω ότι μείναμε πάρα πολύ στο ταξίδι. Αν και εντάξει, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές νομίζω που είχαμε, παιδί μου, σαν χαβαλέ και αυτά. Είναι το επικό πάρτι στο. Κάπως φτάνουμε και μπαίνουμε σε ένα πάρτι στο Berkeley. Νομίζω ότι ήταν ένα sorority party αυτό. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς φτάσαμε να καταφέρουμε. Δηλαδή κάποιος μας κάλεσε ή κάποιος μας είπε ότι υπάρχει. Δεν θυμάμαι, ούτε εγώ. Αφού πάμε εκεί λοιπόν, έχουμε μπει στο Berkeley, έχουμε πάθει εμείς εγκεφαλικό. Είναι όλοι ρε παιδί μου ντυμένοι σεξι το ένα, σεξι το άλλο. Ξέρεις αυτό, περίεργες το λες. Παίζουν beer pong ακριβώς όπως στις ταινίες. Δηλαδή μου φαίνονταν τόσο ρε παιδί μου ακριβώς όπως στις ταινίες. Μύριζε μόνο αλκοόλ και χόρτο. Μόνο αυτά. Και κανείς δεν έκανε. Κανείς δεν παίρνει καλά. Όλοι ήταν, ξέρω, ήταν πολύ περίεργη φάση. Αλλά είχε χαβαλέ. Ήταν διαφορετικό πολύ. Ήταν του στήριξη ότι αφού έτσι γίνεται πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και μετά είχαμε πάει σε ένα υπόγειο που είχε κατέβει κάποια στιγμή, είχε εμφανιστεί ξαφνικά ένα Κορεάτη και χόρευε τέτοιο Gangnam Style. Αλήθεια! Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ήταν για να ήταν στο Berkeley. Και Αντώνιο Νάτχαουζ. Αντώνιο Νάτχαουζ εννοείται και το διαφήμιζε. Ήταν και αυτό όταν το Facebook παρουσίασε το Graph Search. Ναι. Και έγραψε κάτι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ για να δείξει το Graph Search. Έψαξε για το Αντώνιο Νάτχαουζ. Ναι, γιατί ήταν, νομίζω, ακριβώς πλέον στο campus του Facebook. Ωραία ήταν αυτό, γιατί θυμάμαι, παίρναμε Spice Drum και έπαιρνε από εκεί, ρε παιδί μου, τα τέτοια. Εντάξει, είχε το χαβαλέ του. Θυμάμαι ότι μας έβριζε αυτή η σερβιτόρα, γιατί δεν δίναμε μπουρμπουάρ. Ναι, εντάξει. Λέει, από πού είστε εσείς και είστε τόσο γύφτη. Ναι. Ναι, και μετά γυρίζουμε απογοητευμένοι. Ναι, και λέμε πάει η ζωή, αδεία ζωή, είμαστε χάλια. Εσύ θυμάμαι, λες, OK, παιδιά, εγώ τα αφήνω πάνω να συνεχίσω τη δουλειά full time στο Δημήτρη. Εγώ νομίζω τότε κάνω αιτήσεις και πάω στην ARM για πρακτική. Ναι. Μετά. Και κάποια στιγμή, κάπου στη μέση. Εντάξει, ασχολούμαι με αυτό, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν μπορούσα. Εδώ και τώρα κάθομαι και βάζω χρόνο για την κουστάρα, ρε παιδί μου, για το ID αυτό καθεαυτό. Και τέλος πάντων, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή κάπως πιανόμαστε και λέμε άντεργα μου, όταν το ξαναπιάνουμε, ξανακάνουμε κάποια πράγματα. Και εσύ είχες ξεκινήσει ασύγχρονα ήδη να δουλεύεις σε κάτι. Ναι, γιατί. Περίμενε, γιατί. Πάω πάλι πίσω και. Εντάξει, η σειρά είναι λίγο χάλια, γιατί τα θυμόμαστε κάτω μιλάμε. Εκεί πέρα ξεκινήσαμε και λέμε πρέπει να πάμε κάπου αλλού εκτός από PHP και ξεκινάμε να λέμε ότι θα πάμε σε Ruby. Και διαβάζαμε Ruby. Στο San Francisco. Ναι. Γιατί θυμάμαι να είμαι σε Starbucks στο San Francisco και να διαβάζω το tutorial του Ruby on Rails. Πες μου τη γνώμη για το Ruby on Rails μια γρήγορα. Λοιπόν, το Ruby on Rails είναι ένα φανταστικό πράγμα το οποίο όλα δουλεύουν τέλεια μέχρι να χρειαστεί να αλλάξει κάτι και. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Δηλαδή. Έχει πάρα πολύ μαγεία και εγώ. Έχει μια άλλη κουλτούρα από το Django. Είναι αντισυμβατικό και. Όχι, βασικά δεν κάνει. Δεν μπορεί να κουμπώσει το κεφάλι μου. Το κεφάλι μου δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει τέτοιο. Και εγώ δεν το λατρεύω. Εντάξει, πάρε. Γάμω τα software. Δεν το συζητάω, αλλά. Not for me, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, κάποιος άλλος. Ναι. Ruby δεν καταλαβαίνω. Είμαι χαζός. Ναι. Το προσπαθήσαμε τότε με Ruby. Δεν βγήκε. Οπότε γι' αυτό γυρνάμε στο Django το οποίο ήταν το Python counterpart. Του Rails, το οποίο Django το μάθαμε από τον Μάριο που ήταν στον ωκεανό τότε που γράφανε Django. Α, ναι, έχεις δίκιο, από εκεί ήρθε. Από εκεί ήρθε και μας έψινε. Εγώ θυμάμαι ότι έβλεπα το Django που είχε αυτό το start server στην 8000. Να ξεγράφω και Django και δεν θυμάμαι και την εντολή. Run server και ήταν στην 8000 και με ξενέρωνε, λέω μαλακή είναι αυτά. Λέω PHP, πετά στα αρχεία πάνω και είσαι έτοιμο, ξέρω εγώ. Και θυμάμαι, το έλεγα αυτό στον Ανδρέα, το παιδί που ήταν στο Σαν Φρανσίσκο. Και του λέω, ρε φίλε, του λέω τώρα, τι με μπλέκει με restart server, και θα έχουμε downtime, του λέω. Μου λέει, μα δεν χρειάζεται να έχει downtime, τέτοιο. Αν υπάρχουν τρόποι, του λέω, εντάξει, με μπλέκει με αυτά, του λέω. PHP, πετά τα αρχεία πάνω και είμαι OK. Μου λέει, πώ θα κάνω βήμα πάνω σε αυτό. Μου λέει, τι θα γίνει, άμα κοπεί η σύνδεση στη μέση, μου λέει, ενώ πηγαίνει τα αρχεία, τι θα γίνει. Εντάξει, του λέω, σου γίνει ποτέ, μου λέει.
τεχνικά, ό,τι να είναι, βιζνεσικά. Αυτό, συγγνώμη, επειδή το συζητούσα με κάποιον, ένα πράγμα το οποίο μου λείπει συναισθηματικά σε σχέση με τότε και έχω την ανάγκη τελευταία πολύ να το ξανανιώσω, είναι αυτό το zero fucks given about anything. Δηλαδή το ότι, α, ok, μου καρφώθηκε αυτό. Πάμε. Μου καρφώθηκε αυτό. Πάμε. Αυτό μπορώ να σου πω ότι σε ένα βαθμό έχει λείψει λίγο. Για τώρα το, ξέρεις, το σκέφτομαι, λέω, ξέρεις, μην ζωδέψω χρόνο. Και λογικό, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να ξανατρέξω κάτι κάποια στιγμή. Όχι με το ίδιο, αλλά να πω, οκ, δεν με νοιάζει. Το γραφείο το πρώτο το είχαμε ακόμα. Όχι, το γραφείο το πρώτο. Ξέρεις ποιο γραφείο λέω πρώτο. Στη Μεσογείο. Ναι, όχι, αυτό το πήραμε όταν ήμουν εγώ στο Cambridge. Okay. Το θυμάμαι, ήταν Χριστούγεννα 13 αυτό το γραφείο. Okay. Θυμάμαι ότι το συζητούσαμε. Άρα και ένα χρόνο μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα 2013. Ωραία. Το 12 λοιπόν ήταν λίγο πιο χαζοδουλεύαμε, αλλά δεν είχε κάτι φοβερό. Ναι. Όχι, κλείνοντας το 12, ναι. Γυρίσαμε από Σαν Φρανσίσκο και χαζοδουλεύαμε και το ξαναπιάσαμε κάποια στιγμή αρχές 13, που θυμάμαι δύο πράγματα εκεί. Okay. Το ένα που θυμάμαι είναι ότι έρχεται ο Μίτς μια μέρα νόμιζα στο δευτήριο στη σχολή. Mm-hmm. Έρχεται ο Μίτς και μου λέει, να σου πω, μου λέει, εντάξει, βλέπω το site, απλά έχω να προτείνω, λέει, κάποια πράγματα, μου λέει οπτικά. Οκ, του λέω, πες, μου λέει, βασικά έχω κάνει, μου λέει, wireframes. Και έχει κάνει και έχει κάτσει και έχει κάνει mockups με καινούργια χρωματική παλέτα και αυτά. Και του λέω, ξέρεις, γουστάρω εγώ full και του λέω, οκ, okay, ξέρω εγώ, έλα on board. Okay. Και έτσι sky ο Μίτς στην ομάδα. Και το επόμενο που θυμάμαι είναι προς καλοκαίρι 13, λίγους μήνες μετά. Είμαι έξω και με πιάνει ο Χρήστος και λέει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν κάτι, μου λέει, για το Sourceler. Βλέπω, λέει, ότι υπάρχει αυτή η αγορά, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, το και το. Και λέω, και εξής, λείπει και ένα άτομο το οποίο να μην είναι αμυγός προγραμματιστής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να κάνει, εντάξει, την ίδια σχολή είμαστε, ρε παιδί μου, πιάνει από κώδικα ο Χρήστος Φουλ, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν στη δουλειά του προγραμματιστής, παρόλο που, ναι, που το καταλαβαίνει, τον νοιάζανε άλλα πράγματα. Και λέω, ξέρεις τι, οκ, okay, λείπει αυτό. Οπότε, Χρήστο, έλα on board, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά γινόμαστε, ξέρω εγώ, 7 άτομα. Όχι, νομίζω είχε φύγει ο Μάριος και ο Αντώνης τότε. Δεν θυμάμαι, ναι, κάπως έτσι. Ήμασταν... Και εκείνη η φάση που εγώ πηγαίνω Αγγλία. Βασικά νομίζω ψιλοχαλαρώνει η φάση. Χαλαρώνει η φάση. Μετά γίνεται η φάση και... που εμείς για τον Χρήστο και κάνουμε ένα. Το πάμε και ξαναμένουμε 5, αλλά διαφορετική 5, κάπως, ναι, έτσι. Ναι, και διαφορετική 5. Γιατί ο Μάριος είχε πει ότι, ξέρεις τι, δεν θέλω τότε να μπλέξω με εταιρεία και αυτό, θέλω να κάνω όλα πράγματα. Ο Αντώνης είχε φύγει. Οπότε. Μετά πηγαίνω εγώ Cambridge. Ναι. Και λέω, οκ, okay, παιδιά, συνεχίζω να δουλεύω φουλ. Και όντως δηλαδή, γιατί γενικά επειδή η δουλειά ήταν, νομίζω, σαν πρακτική, τελείωνα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αυτή στην ARM ήταν ίδιο stack με εμάς. Django. Δεν είχαμε, είχαμε Django. Ήμασταν στη φάση που θέλαμε να κάνουμε και κάνουμε πειράματα. Μπράβο. Αλλά αυτοί, φαντάσου, είχαν Django, Mercurial, mm-hmm, για version control και PHP. Ήταν same shit με εμάς. Και αυτοί κάνανε ID για. Ναι, ήταν ID για embedded device. Γιατί ήμουν σε ένα project που λέγεται embed. Τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα αυτό. Και ήταν πολύ κοντά. Οπότε, ό,τι ήταν εκεί για μένα ήταν στο comfort zone μου. Δηλαδή, τεχνικά ήταν λίγα πράγματα αυτά τα οποία ήταν κάπου. Τα signals του Django, εκεί τα έπιασα. Anyway, οπότε τελείωνα τη δουλειά στις 4 ώρες και έπιανα μετά τη δικιά μου. Αυτή δεν είχαν πρόβλημα, αυτά τελείωνα, ρε παιδί μου. Οπότε κάπου εκεί πέρα πάμε να πάρουμε το γραφείο. Ναι, και κάπου εκεί, επειδή, συγγνώμη, πριν από αυτό είχαμε πάρει τα 20.000 της Εθνικής. Τα είχαμε πάρει τότε. Τα είχαμε πάρει τα 20.000 της Εθνικής. Μπαίνουμε σαν αντίστοιχο διαμονισμό της Εθνικής, το iBank, καινοτομία και πιστευτικότητα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και καινοτομία, νομίζω. Anyway. Ναι. Anyway, παίρνουμε πρώτο γραφείο. 20.000, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάμε. Θυμάμαι εντωμεταξύ να παίρνω το πρώτο βραβείο και να είμαι poker face. Εγώ. Θυμάμαι ότι ήμουν poker face, εντελώς. Και πάμε, παίρνουμε το. Εκεί ήταν και ο Μιχάλης με τον Ιωσήφ, by the way. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε πρώτο βραβείο και θυμάμαι, επειδή γενικά είχαν ένα θέμα το πώς θα πάρουμε τα λεφτά από τους όλους διαγωνισμούς, μια επιταγή 20.000. Ναι, πήγαμε, ανοίξαμε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και μας τα βάλαμε. Ναι. Και τους δώσαμε και λέμε, παιδιά, βάλτε τη. Τάκ, 20.000. Οπότε, wrong Paris για άλλη μια φορά που του βαράει πράγματα. Μία μέρα, επειδή κάποιος λέει: παιδιά, χωρίς εταιρεία δεν πάτε πουθενά. Παίρνω τηλέφωνο και ανοίγω μια εταιρεία στην Αγγλία. Ωραία, λοιπόν, τι κάναμε τότε. Θέλαμε να χρεώνουμε. Τότε ήταν η φάση που θέλαμε να χρεώνουμε. Λέμε, ξέρεις τι, πρέπει να χρεώνουμε. Να μπορούμε να χρεώσουμε για να μπορούμε να χρεώσουμε να έχουμε εταιρεία.
Παίρνουμε τις McAllisters, κάτι δικηγόρο ναι. Δεν ξέρω πώς τους βρήκαμε στην Αγγλία. Κάπου μας είχαν συστήσει, κάτι ναι, ένα ναι. Κουλό. Γλασκόβι. Και μας λένε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, δεν θυμάμαι, ένα normal ποσό. Ναι, ναι. Και ανοίγει η εταιρεία. Στην Ελλάδα ήταν πιο ακριβό τότε πολύ η όλη διαδικασία. Δεν είχαμε ακόμα ήδη. Ήταν και το maintenance τότε. Γιατί ναι, παιδί μου, δεν, το, αυτοί μας είπαν ότι ξέρεις τι, μια φορά το χρόνο μας δίνει 100 λίρες, 150 λίρες. Θα ναι, σου κάνουμε ήταν... το αφορολογικά και τέλος. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχαμε τις καλλιούς έξοδα τέτοιο τα... Όπου τότε, μπράβο, είχαμε ανοίξει την εταιρεία και προσπαθούσαμε να ανοίξουμε λογαριασμό για την εταιρεία στο Eurobank. Το θυμάσαι αυτό? Και νομίζω έγινε. Έγινε, αλλά έγινε. Εσύ έλειπες, εγώ προσπαθούσα αντί εσού να ανοίξω λογαριασμό. Δεν ξέρω. Παράνοια, παράνοια. Παράνοια, παράνοια. Νομίζω το καταφέραμε όμως και τον ανοίξαμε τον λόγο. Έχω ακόμα τη σφραγίδα να ξέρει τη εταιρεία κάπου σπίτι μου. Αλήθεια! Γιατί στην Αγγλία δεν υπάρχουν σφραγίδες, αλλά η Eurobank ήθελε σφραγίδα. Οπότε πήγα και εγώ και έκανα μια σφραγίδα με ό,τι ήθελα να γράφει πάνω. Ξέρω, αυτό με τη σφραγίδα ποτέ δεν κατάλαβα γιατί θεωρείται επίση. Ξέρω κι εγώ, ωραία. Οπότε ανοίγουμε την αγγλική εταιρεία. Μένουν τα λεφτά στην άκρη. Πάω εγώ να δουλεύω στην Αγγλία. Μπράβο. Και μετά τα Χριστούγεννα εκείνα του 13. Συζητάμε και ξέρεις, λέει ο Χρήστος, παιδιά, έχω βρει ένα γραφείο και το θυμάμαι σαν χθες. 150 ευρώ το μήνα. Μαύρα. Βάντα μπλακ. Βάντα μπλακ. Σαν μαύρη πίπα. Δηλαδή δεν αντανακλάνε το φως αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, έχω βρει ένα γραφείο 150 ευρώ, 30 τετραγωνικά, κατεχάκι ένα. Ναι. Και ήταν indeed. Ήταν πάνω. Μεσογείο και κατεχάκι πάνω από το Μικέλ. Βέβαια το οποίο. Βρώμαγε. Βρώμαγε. Δεν έκλεινε η πόρτα της τουαλέτας γιατί ήταν σειρώμενη. Δεν υπήρχε ευθυγραμμισμένος στίχος, οπότε εμείς που έχουμε λίγο CD τα είδαμε όλα. Εσύ ειδικά. Αλλά ναι, είχε ένα χαλί μέσα. Το χαλί το είχε, το πήγα, εμείς δεν θυμάμαι. Αλλά. Βρώμαγε αυτό. Ναι, ναι. Έχω ακόμα τις Sobers, by the way, στο πατρικό μου. Και τα γραφεία αυτά είναι τα άσπρα. Α, ναι, ναι. Εκεί που είναι η κάμερα είναι από το. Ναι. Το περσινό. Από το corner case. Από το corner, ναι. Ναι. Το οποίο ήταν το γραφείο το corner case. Καλά, αυτό ήταν επική φάση, ξέρω εγώ. Νομίζω. Το αφήσαμε, νομίζω, όταν γύρισα από την Αγγλία μετά από λίγο το καλοκαίρι που πήγαμε στο Cube. Ναι. Και είπαμε, ρε παιδί μου, πάμε ναι. Να πάρουμε κάποιο σοβαρό σαν ναι. Γραφείο. Και καίγαμε τα λεφτά, ρε παιδί μου, γενικά που είχαμε από το iBank Καινοτομία και Τεχνολογία. Από τα 20.000 καίγαμε γι' αυτό. Μετά... Όχι για μισθούς, μόνο όχι, γραφείο, σερβερς, νομίζω συνήθως είχαμε grants, δηλαδή είχαμε... Ναι, ναι, είπαμε πάρα πολλά. Μόνο τζάμπα. Γενικά σερβερς νομίζω αρχίσαμε να πληρώνουμε το Φλεβάρι που ήμουν στο ναυτικό. Το Φλεβάρι του 19 άρχισαμε να πληρώνουμε σερβερς, νομίζω. Ναι, κάπου εκεί. Ήταν όλα τζάμπα. Γενικά, παιδιά, άμα κάνετε startups και αυτά, δεν πληρώνει σερβερς για 5 χρόνια μετά. Τότε δεν πληρώνες. Δεν ξέρω, τώρα δεν ξέρω. Υπάρχουν και τώρα πράγματα. Έχει, αλλά τότε ήταν, μιλάμε... Η AWS έχει σίγουρα, η Microsoft έχει κατά 99%. Και εσύ είμαι αρκετά. Το Google Cloud δίνει, υπό κάποιες συνθήκες δίνει. Είχαμε κάνει 5 migration 6 από cloud υπηρεσίες. Όλα τα έχουμε κάνει. Οπουδήποτε. Για μένα τα servers εκεί, παιδιά. Η αγαπημένη μου ήταν η Rackspace, θέλω να το πω. Ναι, είχαμε περάσει ωραία σε Rackspace. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ κοντά στη λογική μου. Τώρα εντάξει, δεν με νοιάζει τόσο. Αλλά οκ. Okay. Οπότε. Ξεκινάμε στο Cube. Στο Cube το οποίο ήταν στην πρώτη τοποθεσία στην Κλισόβης. Ναι, ναι, Κλισόβης. Είχε, εντάξει, πηγαίναμε εκεί. Είχαμε τον πρώτο όροφο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι ότι τελειώνουν τα λεφτά και λέγαμε, ξέρεις τι, πρέπει να σηκώσουμε. Γιατί λέμε πρέπει να σηκώσουμε, εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε. Γιατί και εγώ θυμάμαι ότι παρετήθηκα, γιατί λέω, παιδιά, πάμε να το κάνουμε full time. Κάπου εκεί όμως έχουμε πάει στην Αγγλία. Έχουμε ναι. Ταξίδια στην Αγγλία. Ναι, 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 περίμενε. Θα επανέλθουμε. Ωραία. Θα επανέλθουμε. Και να κλείσουμε, να πάμε μέχρι το funding και πάμε μετά να κάνουμε ένα πίσω. Και κάπου εκεί, επειδή τελειώναν τα 20.000, γιατί ήταν κάποια λεφτά το γραφείο, ήταν κάποια τέλος πάντων πράγματα. Λίγο marketing και αυτά, εντάξει, κάποια ναι. Μικρά έξοδα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε δοκιμάσει κάποια Google Ads, θυμάμαι. Εντάξει, εγώ τότε βλάξε εντελώς, ήμουν πολύ σκέπτικα με το να δίνουμε λεφτά για διαφημίσεις. Αυτό είναι το καλύτερο προϊόν. Κοιτάξτε, και τώρα θέλω να πω το εξής. Και τώρα με ρωτήσεις, δεν ξέρω πόσο με τρελαίνει η ιδέα των Google Ads και των Facebook Ads, αλλά γενικά η ιδέα της διαφήμισης πλέον μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, δεν είναι πάντα νομίζω το μόνο πράγμα, ξέρεις, η λύση, αλλά σίγουρα θα σου φέρει κόσμο. Το θέμα είναι να μπορεί να κρατήσει τον κόσμο. Ναι. Γιατί μας έχει γράψει και το TechCrunch, να σου πει. Ναι, αυτό θα, όχι, θα φτάσουμε εκεί. Και θυμάμαι ότι εκεί είναι που αρχίζουμε το καλοκαίρι του 2014 και ακούμε κάποιος από εμάς μία φήμη ότι η Εθνική Τράπεζα θα ανοίξει fund. Mm-hmm. Και εγώ θυμάμαι ότι μιλάω μαζί τους επειδή τους ξέραμε από τον διαγωνισμό και λέω, αν το κάνετε, να ξέρετε τι μας ενδιαφέρει.
Είχαμε κάνει όμως ένα παράλληλο, ένα πολύ καλό, θυμάμαι τότε που μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ μετά, ότι αυτά τα 20 χιλιάρικα πέρα από ένα πάρτι που είχαμε κάνει, πάρτι, που είχαμε βγει ένα βράδυ στο Galaxy, στο... Αυτά, φίλε, τα είχα βάλει από την τσέπη μου. Ναι. Ναι, ναι, τα είχα βάλει από την τσέπη μου. Είχα, θα σου πω, είχα χεστεί από τη χαρά μου και θυμάμαι ότι δίνω μια κάρτα που είχα, δεν ξέρω τι λεφτά είχα μέσα κάποια στιγμή, και λέω εντάξει, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή θα τα πάρω και τα ξέχασα. Okay. Γιατί εκείνη τη στιγμή, τα κάναμε εκείνο το βράδυ, πήγαμε στο... Ναι, 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 ναι. Δεν τα είχαμε τα 20 χιλιάρικα. Νοητικά τα είχαμε. Αλλά δεν ήταν πολλά. Νομίζω σύνολο ήμασταν, ήταν κάτι στήλ 100 ευρώ, δεν ήταν πολλά. Ναι, ρε, εντάξει, για εμάς τότε που ήμασταν, ξέρω εγώ, φοιτητές και πίναμε κρασί με 3 ευρώ, ξέρω εγώ, 4. Ναι, 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 ναι. Ναι, αλλά λέω, ήταν 100 ευρώ ξέρω, για 5 άτομα, ξέρω ναι, εγώ. Και ήμασταν όλοι, νομίζω, με τις κοπέλες μας. Ναι, 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 ήμασταν όλοι με παρέα. Ναι. Εκτός από αυτά, τα λεφτά τα είχαμε κάνει όλα full invest στην εταιρεία. Είχαμε κρατήσει Excel με το. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα από τι έπαιζε. Και αυτό κάναμε και report κάθε μια-δύο φορέ στο. Μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, κάπου εκεί. Του στέλναμε ένα report, παιδιά, κάψαμε αυτά. Για αυτόν τον λόγο. Δεν υπήρχε υποχρέωση. Δηλαδή, τα λεφτά θεωρητικά μπορούσαμε να τα κάνουμε, ξέρω εγώ, ταξίδι, διακοπές, whatever, δεν είχε σημασία. Δεν ήταν δηλαδή η δέσμευσή μας, απλά το είχαμε κάνει, δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο trust που έχουμε στήσει με την. Και νομίζω ότι αυτό έχει βοηθήσει ακόμα και τώρα. Εντάξει, που και όπου θα κάνουμε κάποια υπερβολή με τα έξοδα κι εμείς εδώ. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει υπερβολές οικονομικές ποτέ. Ή ότι κάνουμε σαν εταιρεία. Δηλαδή πραγματικά ακόμα και το γραφείο είναι σχεδόν ίδιο με το πώς ήταν το 2015. Όταν το πρωτοπήραμε αυτό, να. Είναι πολύ λίγες αλλαγές. Συγγνώμη, συνέχισε. Ωραία, λοιπόν. Οπότε πάμε λίγο πίσω πάλι. Ωραία, πίσω. Παίζουμε δύο ταξίδια στην Αμερική. Ναι. Το ένα είναι πίσω. Στην Αγγλία. Το ένα είναι πίσω. Που ενώ είμαι στο Cambridge, έρχεστε με τον Μάριο. Μπράβο. Για να πάμε στο Django Weekend. Αυτό είναι. Στην Ουαλία. Στην Ουαλία. Στο Cardiff. Που αυτό το οργάνωνε. Αχ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Εντάξει, είναι άντρας και. Ντανιέλ, απλά τελειώνει σε έψιλον και νόμιζα ότι ήταν γυναίκα στην αρχή όταν το έβλεπα. Ντανιέλ Προσίντα. Τώρα ναι, ναι. Αυτός μετά μπήκε κιόλας, ήταν στο main core team του Django, by the way. Και οργάνωνε το Django Weekend στο Cardiff. Όπου πάμε για να παρουσιάσεις εσύ. Ναι, και τι θα παρουσίαζα. Είχαμε ξεκινήσει, επειδή είχαμε ψηθεί από την ιδέα του ωκεανού, του OpenStack και όλα αυτά, είχαμε ξεκινήσει ένα project τότε, το Open Develop. Open source. Υπάρχει, παιδιά, ο κώδικας είναι github/opendevelop. Δεν διαγράφεται τίποτα από μένα γενικά, ότι υπάρχει. Και λέμε, θα χτίσουμε αυτό το open source, την open source πλατφόρμα, για το να γράφεις και να τρέχεις κώδικα. Αν έπρεπε εγώ να πω σήμερα αυτό, ποια ήταν η λογική του, θα ήταν αν συνδύαζα το Docker και το language server, ξέρω εγώ, της Microsoft. Ο Λάμπερτ Σέρβερ δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Όχι, δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι αν είχε κάποια λογική θα ήταν αυτή να αποσυνδέσουμε εντελώς το πώς τρέχει και τέτοιο. Ότι άλλο UI, άλλο τέτοιο. Anyway. Ήταν το runtime του Sourceler, αυτή ήταν η ιδέα, βέβαια. Ναι, το ναι, οποίο ναι. Αυτό κοιτούσε το Android, θεωρητικά μπορούσε να το κοιτάξει και αυτόνομα σαν server να το τρέξει. Ναι. Ή έτσι το σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Anyway, και πάμε να παρουσιάσουμε αυτό. Αυτό ήταν. Ναι. Ναι, και πάμε να παρουσιάσουμε αυτό. Οι παρουσιάσεις, παιδιά, είναι by the way online, είναι τα πάντα θα μπουν. Και αυτό ήταν κάτι που σου έλεγα χθες, μου άρεσε πάρα πολύ, που γενικά ενώ και τώρα είμαστε Μαϊντανοί, τότε κάθε φορά που πηγαίναμε κάπου να παρουσιάσουμε, πάντα είχαμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο που είτε κάναμε release, είτε θα κάναμε release. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι το source, λέει, αλλά έρχονται αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε τέτοιο mood. Γενικά στη ζωή μας. Θα επανέλθουμε. Και μπράβο, αυτό ήταν και το πρώτο πείραμα που είχαμε κάνει με το Django, γι' αυτό νομίζω το είχαμε παρουσιάσει. Μπράβο, γιατί αυτό ήταν χτισμένο σε Django και έτρεχε Docker από κάτω. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Είναι ο κώδικας, παιδιά, online όλος, εντάξει. Okay. Άρα είμαστε 14 και ψηλό. Πάμε προς το τέλος τώρα, κάπου εκεί. Αυτό πήγαμε λίγο πίσω τώρα, στις ναι. Φλεβάρι 14. Και μετά πάμε πάλι μπροστά εκεί που είχαμε μείνει. Και πάμε. Πάλι Οκτώβριο 14, μπράβο. Που δίνουμε νομίζω κάποια από τα τελευταία σχετικά λεφτά που είχαμε από τα 20 χιλιάρικα και πάμε στο TechCrunch. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, εμείς οι δύο, να παρουσιάσουμε να έχουμε stand booth και να παρουσιάσουμε την εφαρμογή. Ήταν 600 ευρώ το attendance και να έχουμε το booth, συν τα αεροπορικά. Και συν αυτό το φοβερό Airbnb που είχαμε μείνει με αυτή την κυρία. Εντάξει, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Όπου έχουμε, πάμε εκεί πέρα και βρίσκουμε Airbnb, όντως δωμάτιο, τότε που ήταν κατά κύριο λόγο δωμάτιο αυτά, ναι. Με μία κυρίουλα έξω από το Λονδίνο. Λίγο περίεργη. Ναι, ναι, ναι. Αρκετά. Περάσαμε καλά όμως. Και έρχονται τέλος πάντων ενώ είμαστε εμείς εκεί και
γνωρίζουμε κόσμο. Ξαφνικά έρχεται ένας με ένα μικρόφωνο και στοχώνει στη μάπα και σου λέει πείτε κάτι και λες εσύ Sorsler Online Python Developers και λες κάποιες λέξεις, ξέρω εγώ, έτσι μαζεμένες. Και μετά πιάνεις και μου λες πόπο, μου λες μαλάκα, ήρθε ο τύπος, ο δημοσιογράφος και ξέρεις, το γάμισα εντελώς και δεν... Ήταν ο Μπούτσερ αυτός νομίζω. Όχι. Όχι, όχι, ο Μπούτσερ έγραψα μετά. Άλλος. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, anyway, και έρχεται... Θα το βρούμε, το άρθρο υπάρχει. Υπάρχει και θα σου πω και τι άλλο υπάρχει. Και έρχεσαι εσύ και λες, πω, πω, εντάξει, το κατέστρεψα εντελώς. Και σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, φίλε, είναι λογικό. Σου λέω, ένα μικρόφωνο και δεν το περιμένεις, δεν μιλάμε και αγγλικά, ξέρεις, μεταξύ μας. Είναι λογικό να κάπως... Αυτό κάπου υπάρχει. Και τέλος πάντων μετά, κάποια στιγμή, αφού το γυρίζουμε... Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάτι, ένα τέτοιο. Πέφτει το site. Όχι, πέφτει το site. Ξαφνικά δεν αποκρίνεται τίποτα. Και συνειδητοποιούμε ότι από εκεί που είχαμε 25 νέους χρήστες τη μέρα. Έχουμε 25.000. 5.000 τη μέρα. Όχι 25.000. Είχαμε κάνει νομίζω. Έχουμε κάνει τέτοιο πίνακα. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν σε μια μέρα, αλλά νομίζω γύρω στις 25.000 ήταν οι χρήστες που μαζέψαμε από αυτό. Ναι, όχι άλλο. Γράφονταν 25 τη μέρα και ξαφνικά γράφονταν 5.000 τη μέρα. Για τρεις-τέσσερις μέρες, ξέρω εγώ. Και μας έχουν κάνει ένα άρθρο στο TechCrunch. Γι' αυτό. Ο οποίος έχει βάλει το public URL από το project του. Το οποίο, παιδιά, παίζει ακόμα και τώρα. Αυτό είναι επίτηδες, πάντα εννοείται. Ναι, okay. Ναι. Το Παύλο URL του τύπου θα παίζει πάντα. Ναι, και... epic. Ναι, αυτό είναι τέλη 14. Και... Άρα έχουμε βάλει Docker τότε, έχουμε βάλει... Έχουμε βάλει Docker, έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Που το Docker το πήραμε από το εργαστήριο λειτουργικών, που μας το είπε ο Βαγγέλης. Ο οποίος τώρα κάνει... Έχει την Arik τώρα. Ναι. By the way. Και του λέγαμε, ξέρεις τι, πώς θα το κάνουμε να τρέχει με ασφάλεια κώδικα των χρηστών και αυτά στο IDE. Και μας πετάει ένα link στο YouTube. Και λέει, παιδιά, δείτε αυτό το Docker που το κάνουμε. Αν δεν με ξενερώνω το ακούγατε το βίντεο. Εντάξει, το καταλάβω από side effect, οπότε τουλάχιστον θα υπάρχει βίντεο από εδώ και πέρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε, flashback, έχουμε μείνει. Έχουμε μιλήσει για τον Βαγγέλη. Ναι, για τον Βαγγέλη, ο οποίος μας είπε για τον Docker, το οποίο το βάλαμε εμείς από έκδοση 0,6. Εν τω μεταξύ. Αυτό πότε έγινε? Αυτό έγινε τέλος 14. Βασικά αυτό έγινε το 14 μέσα που έγινε και το μαγείρεσο στο Django. Μπράβο. Όπου ο τρόπος που κάναμε το μαγείρεσο στο Django ήταν ότι είχαμε βάλει το Django μπροστά από την PHP. Όχι, το ανάποδο. Όχι. Πες για να μην έχει πολύ σημασία. Το ανάποδο. Anyway, δεν έχει σημασία. Την PHP μπροστά από το Django. Ναι. Και η PHP καλούσε το Django σιγά σιγά και έκανε απλά proxy και όλο και περισσότερα calls γινόντουσαν proxy στο Django. Μπράβο. Και μετά απλά κάποια στιγμή κάναμε switch και δεν υπήρχε καθόλου PHP μπροστά. Ακριβώς. Ήταν τελείως τέτοιο και ταυτόχρονα το Django συνδύαζε MySQL και MongoDB από πίσω για βάση. Έγραφε και στα δύο και κάποια στιγμή τρέξαμε, μετά άρχισε να γράφει μόνο Mongo. Βάλαμε κάποια στιγμή ό,τι έχει γράψει στην MySQL να το περάσει και στη Mongo. Και την πετάξαμε αυτή. Και την πετάξαμε και αυτή. Ωραία ήταν. Καλό, πολύ καλό. Και μετά φτάνουμε. Αρχές 15. Θα σου πω κάπου συμφωνούμε. Επειδή το θυμάμαι. Γιατί ήταν θα σου πω, στα γενέθλια του Μίτς μαθαίνουμε για το τέτοιο. Μαθαίνουμε για την επένδυση. Okay. Το θυμάμαι. Ήταν δύο μέρες πριν τα γενέθλια του Μίτς, κάτι τέτοιο. Ότι έκλεισε η επένδυση. Και μας λένε παιδιά, να σας πούμε ότι προφορικά ότι είμαστε OK. Θα πάρετε 200 κάπα, εφόσον συμφωνήσουμε και στα details και σε όλα αυτά. Το οποίο πήρε χρόνο, δεν ήταν. Ναι, όχι, πήρε χρόνο. Αλλά ήταν αυτό φοβερό. Δηλαδή, ξέρεις, ακούς και σου λένε, ξέρεις, ναι, εμείς θέλουμε να τα δώσουμε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, ξέρεις, να δούμε στους όρους τι γίνεται. Το οποίο είναι θέμα πάντα σε επενδύσεις, παιδιά, οι όροι. Εντάξει. Όχι, ενώ είναι θέμα, ενώ είναι αυτό το οποίο θέλει προσοχή. Δηλαδή, δεν παίρνει αποτελεστική επιταγή. Αυτό το οποίο πήραμε τα 20 χιλιάρικα έτσι, ρε παιδί μου. Όχι, προφανώς. Πρέπει ρε, να μπορεί να έχει commitment, έχει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά. Εντάξει, τώρα μην είμαι στο paperwork. Τα κλείνουμε, όχι, δεν είναι. Αλλά ταυτόχρονα, καθώς τα κλείναμε, έχουμε τα εξής δύο φοβερά. Το πρώτο είναι, μας δίνει ένα γραφείο ο Γιώργος. Πρώτο Γιώργος μας δίνει γραφείο. Πρώτο Γιώργος, μπράβο, το οποίο ήταν δίπλα στο παλιό μου γραφείο στο μοναστηράκι που. Επάνω, Αθηνάς 2. Αθηνάς 2, το οποίο έχει φοβερή θέα. Το οποίο δεν το έχει ούτε ο Γιώργος στο γραφείο πλέον. Okay. Εγώ θυμάμαι ότι έχει τύχει να πάω στο 360, ξέρω εγώ, για καφέ και να πιάνει WiFi Sorsler HQ από εκεί. Αλήθεια. Ναι, okay. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Δεν έχει την απόσταση, αλλά anyway, ναι. Και πάμε εκεί. Μας δίνει το γραφείο. Μετά από το γραφείο μας δίνει η Εθνική Τράπεζα ένα χώρο σαν bridge, ας πούμε, μέχρι να ανοίξει εταιρεία και να μπουν τα λεφτά. Το οποίο και αυτό είναι επικό. Δηλαδή, τότε είχαμε τα καλύτερα γραφεία. Είχαμε Αθηνάς 2 που είχε δέα Ακρόπολη και είχαμε Καραγιώτη Σερβίας, ξέρω εγώ, 6 ήταν αυτό στην αρχή.
Που είχε και αυτό Θεάγκρωπο. Δηλαδή, ναι. Νομίζω είχαμε από τα καλύτερα γραφεία στον όροφο του μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί μας είχαν δώσει αυτό. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό ήταν free, δηλαδή. Έτσι, σαν χώρο ο οποίο μπορούσε να παιδί μου έτσι λίγο κάπως να τον παρέχουν με κάποιο τρόπο. Οπότε κάνουμε αυτό. Και το άλλο είναι ότι εκεί πέρα μας έχουν ψηλοτελειώσει τα λεφτά. Ναι. Και υπάρχει το TechRun στο Σαν Φρανσίσκο. Το αντίστοιχο event που είχαμε πάει στο Λονδίνο, στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Δεν έχουμε πάρει τα 200 κάπα. Μας έχουν προσκαλέσει στο event του Σαν Φρανσίσκο. Το οποίο προφανώς. Όχι, έχει σημασία για να καταλάβουμε πόσο μαλακία ήταν. Προσκαλέσει θα πει ότι κάνω marketing και σε όσους έχουν πάει σε events, ξαναλέω Ελλάδα εκεί, έτσι. Με μια και καλά έκπτωση, νομίζω, τύπου στο booth ή κάτι μας είχαν δώσει. Μαλακία ήταν. Ήταν 2.000 πληρώσαμε για να πάμε εκεί. Τα θυμάμαι χθες. Πολλά. Τέλος πάντων. Πάμε εκεί. Λέμε, παιδιά, ξέρετε, καταλαβαίνουμε ότι έχει διαδικασία να βγουν τα λεφτά και όλα αυτά, ρε παιδί μου και τέτοια. Αλλά θέλουμε να κάνουμε αυτό. Εμείς μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά που ήταν, νομίζω, τα αεροπορικά ή τόσο ένα κομμάτι από τα χρήματα. Και κάπως βρήκαμε έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το καταφέραμε και το κάναμε αυτό. Και μας δώσανε κάνανε κάποιο grant εκεί πέρα. Οπότε πάμε λοιπόν οι δυο μας. Ήταν Σαν Φρανσίσκο, μένουμε downtown. Λοιπόν, μέναμε Tenderloin. Το Tenderloin είναι η χειρότερη περιοχή, νομίζω, που μπορεί να μείνει στο Σαν Φρανσίσκο από αυτά που έχω ακούσει. Γενικά. Αυτό είναι Φλεβάρης 15, by the way. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Πες, ήταν μετά τα γενέθλιά μου, κάπου εκεί. Ναι. Ήταν μετά, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε έρθει για τα γενέθλιά σου σπίτι σου και εγώ είχα πάρει καινούργια παπούτσια για να πάμε εκεί. Αλήθεια. Και να σα πω, το λέω στο Χρήστο, λέω. Πήρα παπούτσια, του λέω για το event και κοιτάει κάτω, τα βλέπει, μου λέει. Δεν τα φόρεσαι, να υποθέσω. Γιατί δεν το αρέσανε καθόλου. Okay. Οπότε κάνουμε αυτή τη φάση, πάμε Σαν Φρανσίσκο, το event είναι πάτος, είναι παρουσιαστής αυτός που έκανε τον... τον incubator στο Silicon Valley. Μπράβο, ο μαλλιάστρος, αν δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Ο οποίος από undisclosed πληροφορίες... Πρέπει να έχει πάει παρεσυσιογόνα πράγματα. Όχι, το ξέρω αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πούμε επίσημα. Εντάξει, το ξέρω. Εγώ, ναι, εμένα τέλος πάντων με είχαν πληροφορήσει, επειδή μου έγκυρες πηγές, ότι... Του είχαν παρέχει, πώς τα λένε, shrooms. Μελταράκια. Ναι. Σρούμια. Ο οποίος είχε ρε παιδί μια πορεία πολύ φθήνουσα στη διάρκεια του event και στο τέλος του event είχε πάρει ένα πράγμα το οποίο ήταν ένα αφρολέξ πράγμα που ήταν το σήμα του Τέκαν, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και νομίζω ότι ήταν πινιάτα για να κοπάνει στο κεφάλι για να σπάσει να μπουν οι σοκολάτες. Μαλάκα, εντάξει. Τα είχε δει όλα πραγματικά. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν η πρώτη φορά που έχω κοιμηθεί σε συνέδριο τρεις φορές. Σε αυτό, και γενικά το να κοιμηθώ σε κάτι το οποίο είναι τέτοια φάση, έχω κοιμηθεί εκεί και έχω κοιμηθεί και στους πειρατές της Καραϊβικής στο 5. Το οποίο έχει ξενερώσει τόσο πολύ όλο το event. Εμείς είμαστε σε ένα χώρο πάνω, δεν περνάει κανείς από το booth μας. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, όσο καλά είχε πάει το event στο Λονδίνο, τόσο πάθος πηγαίνει αυτό το event. Ναι. Και έρχεται η τύψη να μας ρωτάει, της το λέω εγώ, it's absolutely dreadful. Και... Κάποια λεφτά πίσω πήραμε ή ένα voucher για τα επόμενα. Ναι, ένα voucher, γιατί στο οποίο δεν πήγαμε ποτέ μετά. Δηλαδή δεν ξανασχοληθήκαμε με το TechCrunch. Και μετά παίρνουμε επένδυση, ανοίγουμε επιτέλους την εταιρεία μέσα και οι 5 co-founders. Εννοείται. Εσύ, εγώ, Θανάσης, Χρήστος και Μίτς. Παίρνουμε το γραφείο εδώ. Που το έχουμε ακόμα και τώρα, 5 χρόνια μετά. Θα κλείσουμε 6 χρόνια, φίλε, το Μάρτιο. Ωραίο γραφείο. Είναι γαμάτο γραφείο. Ξεκινάμε full development, δηλαδή ήμασταν παιδί μου εκείνη την περίοδο νομίζω full βασικά ήμασταν. Απλά τότε ξεκινάμε full με μισθό, με τα πάντα που... Γυρίζουμε στο Braintree να χρειάζεται την ελληνική εταιρεία, είχαμε κάποιους πελάτες ήδη εκεί πέρα. Ναι. Κάπου εκεί αλλάζουμε και τα πλάνα, νομίζω βάζουμε το Pro και βάζουμε δύο πλάνα. Κάπου εκεί, Basic και Pro, αυτό ήταν κιόλας, νομίζω ήταν σημαντικό βαθμό ιδέα του Χρήστου, ρε παιδί μου, να τα αλλάξουμε έτσι τα πλάνα. Είχαμε ένα τύπου απεριόριστο... Ναι, το οποίο εντάξει, wouldn't work γενικά. Ωραία. Και μετά αρχίσουμε και δουλεύουμε πάνω στο ID. Εντάξει, αρκετά ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, γενικά εκείνο που αρχίζουμε και βλέπουμε τις δυσκολίες, ρε παιδί μου, του... Νομίζω, άμα με ρωτήσεις τώρα, επειδή στην ουσία το ID... Όχι στην ουσία, το ID... Ποτέ δεν μπορέσαμε να βιοποριστούμε από αυτό. Δηλαδή το ID, ξέρω, μέχρι και τώρα βγάζει τα έξοδά του, σαν servers, ρε παιδί μου και τέτοια πράγματα, και that's it, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, αλλά νομίζω για μένα ήταν εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιήσω ότι. Όχι εκείνη τη στιγμή, μετά από όλα αυτά, για μένα έρχεται τη στιγμή που συνειδητοποίησα πόσο άσχετα με το πόσο exciting είναι μια ιδέα, πρέπει να έχει skills για να τρέξει ένα business, ναι. Για να μπορέσει να. Δεν πειράζει, εγώ ενθουσιάζομαι, δεν πειράζει. Όχι, και εμένα μου αρέσει, είναι λίγο πιο έτσι
Καταρχάς, βρεις τι ώρα ξεκινήσαμε το podcast σήμερα. 8.30 το πρωί, ναι. Ήμουνα και εγώ super excited για το σημερινό. Που συνειδητοποιώ πόσα πολλά πράγματα πρέπει να συντρέχουν για να μπορέσεις να πουλήσεις, ειδικά σε παγκόσμιο κοινό. Κοίταξε, εμένα, αν κάτι μου άρεσε από το Sourcler και θα ήθελα αυτό το πράγμα να το κάνω 10-100 φορές καλύτερο στο μέλλον, είναι το ότι αυτοί οι πελάτες που έχει είναι... Είναι παντού. Αλλά αυτό για να μπορείς να το κάνεις σε επίπεδο που είναι βιώσιμο, θέλει σωστό product development, sales, θέλει άπειρα skills. Ακόμα και το pricing που θα βάλεις, θέλει άπειρα skills. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Ναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό το τρέχουμε περίπου για 1,5 χρόνο, ένα χρόνο και κάτι. Το τρέχουμε για 1,5 χρόνο και θυμάμαι ότι τέλος του 16 είναι που ξεσυζητάμε, παιδιά. Το ID doesn't make sense, παιδί μου. Η εταιρεία εδώ μένει, θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και ο καθένας βλέπει, ας το πούμε, πώς το... Δοκιμάζουμε ως προϊόντα. Δηλαδή, στο ενδιάμεσο, εντάξει, κάπου εκεί πέρα, περίμενε. Λίγο πριν την επένδυση, έχουμε και ένα ταξίδι στο Τρέντο. Α, εγώ δεν είχα πάει εκεί. Που έχω πάει εγώ με τον Χρήστο και τον Μίτς. Δεν ήμουν στο Cambridge όταν είχε γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο πίσω. Ήμασταν στο Cube όταν πήγαμε στο Τρέντο. Α, okay. Νομίζω. Ήσουν και εσύ στο Τρέντο. Ναι. Το οποίο είναι κάπου στην Βόρεια Ιταλία και είχαμε πάει εκεί πέρα σε ένα startup accelerator. Δεν θυμάμαι καν πώς είχαμε φτάσει εκεί. Ναι, απλά έχω ένα κενό μνήμη, να ξέρεις. Στο μυαλό μου. Okay. Και υπάρχει και ένα ταξίδι στο Ισραήλ που ήταν να πάω εγώ. Και πήγε ο Χρήστος. Και πήγε ο Χρήστος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω το λόγο on camera, γιατί ήταν εντελώς. Και SXSW νομίζω είχε πάει ο Χρήστος. Μπράβο. Ναι. Είχαμε δοκιμάσει διάφορα events. Πήγε και Austin. Γενικά, ρε φίλε, μου λείπουν τα events, δεν σου κάνουν πλάκα. Εντάξει, είναι περίεργα. Ναι. Ωραία, οπότε λοιπόν. Οπότε έχουμε Trento. Το οποίο τι θέμα είχε το event στο Trento? Δεν θυμάμαι. Γενικότερο, φαντάζομαι. Ήτανε... Business development και acceleration event. Κάτι σαν το Startup Live Athens, ενώ τέτοιου τύπου event. Δηλαδή, μου πήγαινε, δούλευε πάνω στην ιδέα, ήταν πολύ διάφοροι εκεί πέρα που δουλεύανε σε διάφορες ιδέες και ούτω καθεξής. Okay. Στη διάρκεια του τρεξίματος βγάζουμε δύο προϊόντα έξτρα. Ωραία. Δύο προϊόντα. Ωραία. Βγάζουμε το στόλο. Τέλεια. Αυτό ήταν προς το τέλος. Ήταν η προσπάθειά μας να πάμε λίγο σε πιο enterprise πελάτες. Γιατί... Το οποίο υπάρχει ακόμα, παιδιά. github.com/stolos. Το οποίο. Stolos.io. Πρακτικά τι ήταν? Ένα cloud development environment. Το οποίο όμως χειριζόσουν από το τοπικό σου ID. Οπότε πήγαμε να βγάλουμε το ID από τη μέση, γιατί ο καθένας είχε τα δικά του προβλήματα. Και δεν θέλανε και επίσης ο κώδικας να τρέξει δικούς μας servers. Mm-hmm. Οπότε, επειδή μου πήγαμε και είπαμε ότι πώς παίρνεις ένα infrastructure του Sourcler και το βάζεις. Για να μπορούμε να χτυπήσουμε πιο πολύ εταιρικούς πελάτες. Είχαμε και πελάτες στο όλο. Αν και ήταν πολύ στα τελειώματα, οπότε δεν είχαμε προλάβει να το τρέξουμε. Ενώ το είχαμε ψηλό. Αυτό που είχαμε κάνει, νομίζω, είναι. Ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που είχαμε στήσει πάντως, θεωρώ. Σαν process. Δηλαδή, το στήσαμε σε μια εβδομάδα. Το οποίο ήταν ένα σύνολο από bus scripts τα οποία μιλούσαν με Docker δαίμονες και κάνανε πράγματα. Το οποίο το έστησε εσύ με bus scripts, μου είχε στείλει τις οδηγίες και το είχα παρουσιάσει στα παιδιά από τους Container Solutions ενώ ήμουν στο Seattle στο DockerCon. Τώρα το αλήθεια, οκ. Okay. Το είχα κάνει και εγώ demo. Καλά, σε άλλο event το είχα κάνει εγώ demo στη Βαρκελόνη, στο DockerCon. Ναι. Όπου αυτοί από τις Container Solutions μαζί με την εταιρεία του Τίμο, την Giant Swarm, είχαν στήσει ένα event site στο DockerCon και ήταν οι τύποι από το Weave, που είναι από τα πιο διαδεδομένα networking plugins για το Kubernetes τώρα, ρε παιδί μου, και αυτοί κάναν demo το Kubernetes και μετά έκαναν demo το Stolos τότε εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, ρε παιδί μου. Ναι, κοίταξε. Είχαμε χάσει πολλές ευκαιρίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όσο είχαν κάτσει άλλες ευκαιρίες στην αρχή, άλλο τόσο χάθηκαν μετά. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί συμβαίνει και νομίζω. Πού το συζητούσε αυτό? Σε κάποιο άλλο event, ή το λέγαμε στην προηγούμενη μικρή κουβέντα. Δεν θυμάμαι ότι. Τέλος πάντων, γενικά έχει. Επειδή τότε ήμασταν πάρα πολύ focused. Είχαμε χάσει λίγο το. Είναι εύκολο όταν κάπου κοιτάς εκεί. Είναι εύκολο να χάσεις την περιφερειακή σου όραση. Είναι. Του τι συμβαίνει. Για συνέχισε. Γίνεται open source στο Extreme.js, το οποίο είναι από τα πιο πετυχημένα. Ενώ ρε παιδί μου, μπορεί οικονομικά να μην είναι πετυχημένο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το terminal το οποίο είχε κάνει μάλλον fork. Ναι. Από το Term.js που υπήρχε τότε. Ναι, γιατί σωστά, αυτός δεν το έκανε καθόλου maintain.
Του βάλαμε styling, χρώματα, το engine λίγο το σουλουπόσαμε, ρε παιδί μου, και ήταν το τέρμα του Sorcerer και τώρα το έχει το Visual Studio Code, το Hyperterm. Ναι, ναι. Νομίζω σχεδόν, και θα σου πω παρεμπιπτόντως, αυτό που με ξενέρωσε είναι που τώρα που έβγαλε η AWS, mm-hmm. έβγαλε το Cloud Shell τώρα, okay. που μπαίνει στην κονσόλα και έχει Terminal και λέω, ρε φίλε, μακάρι να έχουν Next Terminal, αλλά τελικά έχουν Ace. Που είναι αυτό ο editor, αλλά λογικό γιατί του έχουν αγοράσει αυτού. Εντάξει, οπότε... ναι, είναι του. Αυτή ήταν ναι. το Cloud9 που ήταν από του πιο μεγάλου ανταγωνιστέ μα ναι. και οι οποίοι αγοραστήκαν από την Amazon. AWS. Ναι, οπότε, ναι, παιδιά, κάναμε τέτοιο. Κάναμε το XMJS, το οποίο έγινε ναι. open source terminal και τώρα τρέχει στο Visual Studio και σε αυτά. Είχαμε δοκιμάσει το Source for Education, το οποίο έχουμε ναι. μερικούς πελάτες που τρέχουν ακόμα πάνω εκεί. Ναι, 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 έχουμε ακόμα. Το οποίο ήταν, επειδή μου καθαρά... Παίζει αυτό σαν μοντέλο γενικά, δηλαδή θέλει ο καθηγητής να δώσει ένα link και ένα περιβάλλον στο μαθητή να παίξει χωρίς να κατεβάσει τίποτα. It makes sense. Ναι. Εντάξει. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα πράγματα σε αυτό το concept. Τι άλλο φοβερό, κάτσε να σκεφτώ μετά. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε στη φάση, τελειώνει αυτό, τρώμε τη δεύτερη ξενέρα την πολύ μεγάλη. Εντάξει, ναι. γιατί. Κάτι που είχε συμβεί με το funding είναι ότι απλά εκείνη τη στιγμή ξεκινάς και έχεις, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο runway και λες, έχω τόσο καιρό. Mm. Και σε αυτόν τον καιρό πρέπει ή να αλλάξεις κάτι δραματικά προς το καλύτερο ή ακόμα καλύτερα να μπορέσεις να πεις ότι, ξέρεις, έχω κάνει yeah. break-even, κάζω τα έξοδα μου και αυτά, το οποίο δεν καταφέραμε εμείς. Ναι, yeah, όχι. Και γι' αυτό είχαμε δοκιμάσει και όλα αυτά τα pivots μετά τους 9 μήνες περίπου, επειδή μου ξεκίνησαμε και δοκιμάζαμε διάφορα άλλα πράγματα. Mm-hmm. Για να γίνουν, αλλά δεν πήγαν, ρε παιδί μου, σαν οικονομικές λύσεις. Οπότε κάπου εκεί πέρα υπάρχει μια σχετική χαλάρωση στο τέτοιο, δηλαδή ότι μάλλον δεν πάει εκεί πέρα που θέλουμε να πάει. Για δεύτερο γύρο funding δεν ήμασταν τώρα. Όχι, δεν είμαστε και νομίζω είναι κάτι που το συζητάμε πολλές φορές και το... Μπράβο, τώρα θυμήθηκα, ήμουν σε ένα άλλο event και το σχολίαζα, ότι ήταν νομίζω πολύ σημαντικό το ότι εμείς από την αρχή που ξεκινήσαμε την εταιρεία και αυτό το οποίο λέγαμε και στην Εθνική Τράπεζα, ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε εταιρεία που πηγαίνει από funding σε funding. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια εταιρεία που θα βγάλει φράγκα. Mm. Θα πάρει την αρχική επένδυση, να κάνει τον boost και μετά θα είναι κερδοφόρα εταιρεία. Και αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ καθοριστικό στον τρόπο που κάναμε business. Γιατί για μας ποτέ δεν υπήρξε διαδικασία. Ποτέ δεν είπαμε. Προφανώς μπορεί να το συζητήσουμε και πούμε εξαιρετικά πώς να πάμε για επόμενο round, αλλά πάντα η απάντηση ήταν όχι. Ποτέ δεν υπήρχε σαν διαδικασία αυτό. Παρόλο που νομίζω ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να το κυνηγήσουμε. Δηλαδή άμα θέλεις να πάρεις λεφτά, πλέον παίρνεις λεφτά, δηλαδή... Ναι, απλά είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ διαφορετική πίεση και πρέπει να ξέρεις τι μπορείς να αλλάξεις ώστε αυτά τα λεφτά να κάνουν νόημα. Δηλαδή, εμείς δοκιμάσαμε 10 πράγματα, δεν πιάσανε και δεν είχαμε το 11. Ναι. Δεν είναι ότι, αν είχαμε άλλους 6 μήνες θα το κάναμε. Εγώ νομίζω αυτό το οποίο έχω να πω μέσα από αυτό είναι ότι μια μαλακία που κάναμε τακτικά ήταν να ακούγαμε από 2 χρήστες, 5, 10, ότι παιδιά θέλω αυτό το feature και πηγαίναμε και το φτιάχναμε κατευθείαν όπως το ακούγαμε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν υπήρχε διαδικασία, κάτι το οποίο τουλάχιστον τώρα το κάνουμε. Γιατί με κάποιους από τους πελάτες με τους οποίους δουλεύω, μπλέκω και σε product development σε ένα βαθμό. Δηλαδή, μπορεί να μ' άκουσε χθες που είχα ένα meeting yeah. που μιλούσε το μεσημέρι και συζητούσα λίγο και για features και για τέτοια. Το ερώτημα, δεν θέταμε το ερώτημα, OK, αυτοί οι χρήστες ζητάνε πιο γρήγορα άλογα. Τι θέλουν εν τέλει να πετύχουν. Yeah. Τους δίνουμε πιο γρήγορα άλογα εμείς. Και αυτό το κάναμε πολλές φορές. Και τελικά το Sorcerer κατέληξε σε σημαντικό βαθμό να γίνει ένα προϊόν Frankenstein. Feature machine. Ναι, ένα feature machine. Το οποίο είχε πάρα πολλά πράγματα πάνω. Και τέλος πάντων μπαίνουμε στο 2017, ναι. όπου νομίζω εκεί ο καθένας αρχίζει και παίρνει το δικό του δρόμο, ας το πούμε, επαγγελματικά σαν full time. Ακόμα είμαστε όλοι μέτοχοι στην εταιρεία και αρχίζουμε και περνάμε και ψάχνουμε ο καθένας να περάσουμε μια, ας το πούμε, έτσι, κρίση ταυτότητας επαγγελματική για το τι θα κάνουμε. Εμένα, άμα με ρωτήσεις, ενώ το τέλος του 2016 ήταν πάρα πολύ αγχωτικό και πίπονο. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή βάρισα και κάτι μπιέλες στα Χριστούγεννα και σας λέω, παιδιά, πάρεις off για 2 εβδομάδες, δεν με ενοχλείτε ούτε με email, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι μπορούσα να το κάνω και να με στηρίξετε, ρε παιδί μου, σε αυτό. Δηλαδή, και εντάξει, εσύ κατά βάση, γιατί ό,τι έκανα εγώ σαν βάρος, εσύ το έχεις πάρει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσεις, νομίζω, αυτή τη διαδικασία του, OK, χτίζω κάτι, αποτυγχάνει. Και δεν πάω απευθείας στο επόμενο που θα μου δω. Δεν πάω κατευθείαν στην πιο εύκολη λύση. Α, πάω να σηκώσω και άλλα λεφτά, αφού δεν προλάβα τώρα. Αλλά να περάσει αυτό το OK. Τι δεν πήγε καλά. Και αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να το κάνει υπό την πίεση πρέπει να βρω χρήματα. Ναι, όχι. Κοίτα, είναι διαφορετικό. Και επίσης και οι όροι που θα έχει εκεί πέρα θα είναι πολύ, πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή,
το να προσπαθείς να σώσεις κάτι πριν καν αυτό το πράγμα αρχίσει να βγάζει νόημα. Mm. Δεν να πεις ότι ήμασταν στον τουρισμό, έσκασε η πανδημία και τρώμε. Ξέρεις, πρέπει κάπως να επιβιώσουμε μια περίοδο. Να σου πω ποια ήταν η πιο exciting εποχή δική μου μέσα από το προϊόν. Για πες. Για μένα η πιο exciting εποχή ήταν ενώ ήμουν στο Cambridge, γιατί δουλεύαμε remotely όλοι, αλλά κάναμε, είχαμε κάποιες ceremonies, δηλαδή κάθε Πέμπτη θα τα λέγαμε. Mm-hmm. Καλά, γιατί μήκα και τα Sunday grounds. Μπράβο, θα το πούμε και αυτό. Κάθε Πέμπτη θα τα λέγαμε, κάναμε πράγματα full και είχαμε και μια πολύ σημαντική κοινωνικότητα και online και offline. Εντάξει, βέβαια υπήρχε μια πολύ σημαντική τέτοια ότι τότε δεν χρειαζόταν να βιοποριστούμε από αυτό. Ναι, δηλαδή... ακριβώς. Γι' αυτό ήταν για μένα πιο exciting εποχή. Ναι. Βιοποριζόμουν από κάτι άλλο. Ασχολούμουν τεχνικά με αυτό, μιλούσαμε, είχαμε ένα cadence. Και είχαμε και αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Όλα αυτό που είχαμε κάνει, που είχαμε κάρτε και αυτά, γούσταρα πάρα πολύ. Αυτή η περίοδο ήταν πιο exciting για μένα. Ήταν πολύ δημιουργική τότε. Δηλαδή, ναι. Μου θεωρώ ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία μετά πήξανε στο κεφάλι μας, γιατί τότε ήταν ακόμα, ξέρεις, πολύ χύμα, ρε παιδί μου, τότε κάνανε spark. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα σε αυτά, να πούμε για το αρχικό μας blog που υπάρχει ακόμα, sourceler.tumblr.com. Ναι, το οποίο δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, μου το δείξες χθες. Ναι. Όπου εκεί γράφουμε μέχρι και τα meetings, τα πρώτα υπάρχουν φωτογραφίες. Κάθε Κυριακή ανακοινώναμε καινούργια features και το λέγαμε Sundaygram εκεί το τέτοιο. Ωραία, θα σου πω κάτι. Το Sundaygram, άμα δεν το είχαν κάποιο copyright, μπορεί να το επανέφερα κάπως. Ωραία ήταν. Ωραία είναι σαν ιδέα. Και θυμάμαι ότι τα releases μας τους δίναμε όνομα με βάση από. Πώς να το species από κολυμπρί. Πω! Ναι! Δηλαδή, γιατί είχαμε ονομάσει κολυμπρί τον beta και λέγαμε ότι μέχρι να βγει το stand, το general availability, δεν ξέρω πώς το πω, το public release. Αλλά λέμε κολυμπρί. Ναι, όλα τα beta releases, και να το περιορίσουμε κάπως, θα ήταν ήδη από κολυμπρί. Πόσα ίδια από κολυμπρί μπορεί να πάρει. Ήταν, θυμάμαι, γενικά λέγονταν Violetier και ήταν το Brown Violetier, το Green Violetier και ήταν τέτοια. Oh. Και θυμάμαι ότι αυτή η ιδέα νομίζω μου είχε έρθει από το Ubuntu. Okay. Το οποίο δίνει από ονόματα, έτσι από ζώα και τέτοια πράγματα. Επικό. Μιλάμε, να ξέρεις, έχω θυμηθεί πάνω από 500 πράγματα τα οποία ξέρεις. Είχα πολύ ωραία, καιρό, να σου πω κάτι, περίμενε. Θέλω να μου πεις και να τις πιάσουμε όλες. Συναισθηματικά, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σένα? Κοίτα, νομίζω ότι η στιγμή του παίρνω την απόφαση ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει με τη μορφή που έχει, ειδικά αφού είχαμε πάρει το funding. Γιατί, ρε παιδί μου, εντάξει, το πρώτο κρύο ντους είχαμε φάει στο πρώτο γύρο funding, που εντάξει, εκεί πέρα ήταν τελείως, ρε παιδί μου. Ναι. Το μυαλό μας ήταν αλλού και το κεφάλι μας αλλού. Ναι. Αλλά η στιγμή που κάποιος έχει μισθωθεί τα χρήματά του, που έχει αυτή το ticking bomb το οποίο θα σκάσει και που δεν ξέρεις πώς θα καταφέρεις να το κάνεις, ρε παιδί μου, diffuse. Να. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο δύσκολο για μένα. Δηλαδή αυτό μου είχε... ήμουν να κάνω εξάμεινο με ένα χρόνο, ρε παιδί μου, που με ζόρισε πάρα πολύ αυτό. Και τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ η Ελισάβα, ήταν πολύ, ξέρεις, άλλα, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω άτομα δικά μου που είχαν βοηθήσει. Το πιο δύσκολο για μένα, σαν συνέστημα, ήταν, νομίζω, ήταν το, επειδή είχα το ρόλο του CEO, ας πούμε, στην ομάδα, οι στιγμές που ένιωθα την ανεπάρκειά μου, μου ήταν απίστευτα δύσκολες. Τώρα που το βλέπω, ξέρεις, in retrospect, λέω, λογικό. Mm-hmm. Έχεις δουλέψει για 6 μήνες σαν κάτι μεταξύ intern και junior developer, ας το πούμε, σε μια εταιρεία, και αυτή είναι η εμπειρία σου και είσαι 22-23, δηλαδή, ναι. By default, 24, τέλος πάντων. By default, είσαι βλάκας. Ναι. Εξορισμού. Δεν έχω τελειώσει, περιμένεις. Επόμενη ερώτηση. Ποια ήταν για σένα, τι θα χαρακτήριζε μέσα από όλο αυτό, εντάξει, πάμε πρώτα στο πιο ευχάριστο. Ποια ήταν από τις πιο ευχάριστες στιγμές που είχες? Κοίτα, ήταν... θυμάσαι εφορία. Νομίζω η φάση με το TechRunch, το οποίο μπορεί να μην είχε, ρε παιδί μου, τελικά τον αντίκτυπο που τέτοιο, έκανα να κοιμηθώ 3 μέρες εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, κοιμόμουν max 2-3 ώρες, γιατί ειδικά η Αμερική έμπαινε βράδυ, πέφταμε, και απλά εγώ φρόντιζα όχι να είμαστε πάνω, απλά να πέφτουμε λίγο λιγότερο. Ξέρεις, κάποιοι να προλάβουν να έχουν ένα experience, ρε παιδί μου, για να μην τους χάσουμε.
Όλο αυτό το excitement ότι κάποιος από την άλλη άκρη του κόσμου μας έβαλε μικρόφωνο στη μούρη, του είπαμε δύο βλακίες και λέει αυτό το γράψω σε ένα blog το οποίο ρε παιδί μου ειδικά τότε είχε φανταστική. Και τώρα έχει, δεν είναι ότι έπεσε, αλλά τότε ρε παιδί μου ήταν από τα πολύ λίγα blog που είχαν τόσο μεγάλη δύναμη ρε παιδί μου το TechCrunch. Ήτανε, μιλάμε, είχαν ηλίθιο χαμόγελο, δεν κοιμάμαι και χαμογέλαγα, ξέρεις, ήμουν τελείως χαζός. Νομίζω και για μένα το TechCrunch ήταν από τα πρώτα που ένιωθα ότι, ξέρεις, we made it σε ένα βαθμό. Που θεωρώ σε σημαντικό βαθμό ότι σε διάφορα πράγματα we made it μέσα από αυτό το process. Δηλαδή, μέσα από το TechCrunch φτάσαμε πραγματικά παγκόσμιο κοινό να δει αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει. Όπως και με το Extern.js. Δηλαδή, επειδή έτυχε και το συζητούσα τελευταία και έλεγα, ξέρεις τι, δεν έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ από το Extern.js. Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν βγάλει. Αλλά το γεγονός ότι έχει τύχει να μπω σε καφέ, σε τυχαία χώρα στον κόσμο και να δω κάποιον να γράψει Visual Studio Code και να έχει το ID του και να έχει μέσα αυτό το οποίο έχουμε γράψει εκεί, το terminal. Wow. Ναι, είναι φοβερό. Ναι, οπότε συμφωνώ και εγώ. Το TechCrunch ήταν από τις στιγμές που είπα, ξέρεις, we made it. Και ήταν super καλό. Έχω και την τελευταία ερώτηση σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές, αυτά τα οποία θεωρείς ήταν πιο καθοριστικά για σένα μέσα από αυτό. Καθοριστικά. Ναι, δηλαδή υπήρξαν σημεία μέσα από. Και έχω μετά και άλλη μια ερώτηση. Τελευταία δεν είπες. Όχι, έκανα λάθος. Πέρα από τις στιγμές ή από τις σκέψεις που έκανες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του προϊόντος του Sourcler, ρε παιδί μου, που. Μέχρι το τέλος του 16, δηλαδή, που ήταν καθοριστικό για σένα, σε ένα άτομο. Θεωρώ η στιγμή που βάλαμε τον Docker ήταν super καθοριστική για το προϊόν και για εμάς το πώς εξελιχθήκαμε μετά σαν άτομα. Γιατί και μας βοήθησε τη μετέπειτα καριέρα μας, αλλά αλήθεια, και αυτό. Πραγματικά μας έβγαλε από το κεφάλι μας ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος. Μα εμείς είχαμε υλοποιήσει κάτι σαν τον Docker, εντάξει. Το οποίο είχε το φοβερό όνομα Janitor. Εντάξει. Δεν θα το πούμε κάτι σαν τον Docker. Όχι, είχαμε υλοποιήσει ένα binary. Το οποίο απλά έκανε το JLU. U limits, root και τέτοια πράγματα. Καλό ήταν. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει ποτέ να σηκώνουμε web servers και βάσεις με το Janitor. Γιατί οι web servers και βάσεις ήρθαν μετά τον Docker. Σαν feature. Ισχύει. Στο τέτοιο. Θεωρώ ότι. Παρένθεση. Ήταν περί το feature ή όχι. Ποιο. Οι βάσεις. Η βάση ήταν. Τα add-ons. Ό,τι πιο περί το έχουμε φτιάξει ποτέ. Το έχουμε βγάλει τώρα. By the way. Ναι. Α, ναι. Τελείω. Ναι. Με κούρασε. Αυτό νομίζω ήταν πιο καθαριστικά και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το process που είχαμε κάνει με το στόλο και αν κάπως το έκανα ξανά θα ήθελα να το κάνω έτσι. Δηλαδή μια εβδομάδα το πετάμε, το κρατάμε. That's it. Ναι. By the way, και εμένα μου είχε αρέσει το process με το στόλο σε σημαντικό βαθμό. Θα σου πω, ο μόνος μου προβληματισμός και αυτό το οποίο θέλω να αποφύγω είναι ότι θέλω κάπως να συγκεράσουμε το ότι okay, κάνουμε κάτι γρήγορο, να δούμε ότι δουλεύει. Αυτό με το ότι κάνω μετά ένα προϊόν το οποίο είναι γυαλισμένο. Mm-hmm. Αυτό είναι που έχω γενικά στο μυαλό μου. Για μένα, μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές ήταν τέλη 16 που λέμε παιδιά, το προϊόν δεν βγάζει λεφτά για να δουλεύουμε γι' αυτό. Που ήταν και μία περίοδος που εγώ είχα ξεκινήσει να διαβάζω το Getting Real, το βιβλίο. Και θυμάμαι γενικά να νιώθω, επειδή ήταν η φάση που είχα σκάσει πάνω στο DHA, στο Jason Fried και όλα αυτά, να είναι η στιγμή που έχει αρχίσει να ζυμώνεται στο μυαλό μου η ιδέα ότι ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος προδιαγεγραμμένος τρόπος που γίνονται τα πράγματα σε μια εταιρεία της τηλεπάσης, round A, round B και... Όχι. Το οποίο εντάξει, όντως το είχαμε πει αυτό, αλλά εννοώ γενικά δηλαδή ότι κάνεις grow, ότι τέτοιο και ότι αν δεν πέτυχε το προϊόν, τα κλείνεις όλα και ήταν η στιγμή που... Άρχισα να σκέφτομαι και εγώ τι θέλω να κρατήσω μέσα από όλο αυτό και η εταιρεία. Και ήταν σκέφτηκα και η εταιρεία μένει γιατί θέλω κάποια πράγματα να γίνονται και αυτό έτσι και το άλλο. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα γιατί σε ένα βαθμό σταμάτησε, επειδή μάλλον το κάνω σε κάποια πράγματα, να βλέπω τα πράγματα σαν άσπρο μαύρο. Ναι. Και ήταν για μένα πολύ καθοριστικό γιατί άρχισα να βάζω το μυαλό μου σε μια διαδικασία κάθε φορά να σκέφτομαι ότι ξέρεις τι, αυτό δεν κάνει. Φεύγει. Αλλά φεύγει αυτό. Αυτό μου κάνει. Και ήταν η στιγμή που το μυαλό μας να μπαίνει σε μια γενικότερη εγρήγορση σιγά σιγά, το οποίο νομίζω ότι ακόμα το χτίζω. Αλλά ήταν πολύ καθοριστικό για μένα. Γιατί σταμάτησα να προδιαγράφω πράγματα και άρχισα να τα ξανασκέφτομαι. Μπόμπο. Άντε, πες και την τελευταία ερώτηση. Έλα, πας και να πάρουμε. Έλα, λέω και την τελευταία. Τι θα έκανες διαφορετικό? Πολύ λιγότερα features,
περισσότερο να μιλήσουμε με πελάτες και να κάνω marketing. Δηλαδή θα ασχολούμαι με το να φέρω το προϊόν στα χέρια των χρηστών, να τους βάλω να πληρώσουν και αυτούς πληρώνουν να καταλάβω γιατί πληρώσανε και πώς θα βρω για άλλους τέτοιους. Και λιγότερο, δηλαδή θα... ήμουν είχα μια μανία να κάνω φοβερό προϊόν και γυαλισμένο. Καλό, δεν λέω να μην το κάνεις γυαλισμένο, αλλά υπάρχουν όρια εκεί πέρα, ξέρεις. Λοιπόν, πολύ λιγότερα features θα έκανα εγώ σίγουρα. Βασικά, άμα με ρωτήσεις τι θα έκανες να πάρεις λιγότερο. Πολύ περισσότερο business, πολύ λιγότερο κώδικα. Όχι 0, αλλά θα έκανα 90% business, 10% κώδικα. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Νομίζω και το business δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν, θα το έβλεπα τότε. Είναι αυτό που σου λέω, το κρίνω τι είναι το business. Αυτό. Φόπο, μεμοραμπίλια τρελό σήμερα. Τρελό. Υπάρχει τρελό μεμοραμπίλια. Θα μπει στο description πολύ πράγμα γενικά. Από το πρώτο επεισόδιο Μικρής Κουβέντας, να ξέρεις, ονειρεύομαι αυτό το σημερινό επεισόδιο. Το είχαμε συμφωνήσει αυτό το επεισόδιο από το πρώτο. Πέρασα καταπληκτικά. Είχε και όλο με τον καφέ, ήταν γεμάτο αυτό. Κι εγώ. Σπάσανε την αξί βίντεο, κοπήκανε στη μέση, χτυπήσανε πράγματα, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν έχει σημασία. Πέρασα μπόμπα. Τέλεια. Λοιπόν, πού μας βρίσκουν? YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Εκεί νομίζω. Και όπου αλλού τέλος πάντων γουστάρουν να μας βλέπουν. Δεν ξέρω. Εγώ πέρασα τέλεια. Ελπίζω να έχει νόημα και για άλλους αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν έτσι πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.